Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Πολύ δυνατά μπήκες. Μιχάλης Λοντιάδης, Θανάσης Δημόπουλος στο μικρόφωνο, 107,4 λίμπερο βαράμε. Λίμπερο λέμε και κλέμε. Αυτό το λίμπερο μας κατέστρεψε αυτό το λίμπερο. Τώρα δεν έχει λίμπερο, παλιά έχει. Ξαναγυρίσει λέει, γιατί τώρα με τα offside που σκέφτονται να κάνουν, θα ξαναγυρίσουν τα λίμπερο. Δηλαδή τι, δύο στόπερ και λίμπερο. Κάτι τέτοιο λέει. Με τρεις αμυντικούς, τρεις και δύο, πέντε αμυντικούς. Θα το γυρίσουν το έργο τώρα. Θα αλλάξουν τα έργα τώρα, γιατί άμα παίζει λίμπερο και σου λέει το offside θα είναι υπέρ του επιθετικού, τι θα κάνεις. Λοιπόν, Γιώτα Νικολαίδου στην ηχοληψία. Μαριλίζα Αγόρα στο. Τεχνική υποστήριξη τηλεφώνων. Τα τηλέφωνα και την ακούτε με την ωραία τη φωνή της. Και πάμε στο Sport Cafe Χουκολάτα Μάτς. Τσιμπουρομεζέπολη.gr. Σήμερα το ματσάκι, πάντε εκεί πέρα να το δείτε. Έτσι, μεγάλη οθόνη, αγουστάρετε. Τσιμπουρομεζέπολη.gr. Στιμές πολύ καλές. Το καλύτερο στέκει στην περιοχή της Ασπροβάτας. Οδός Δαβάκη 5. Και όσοι θέλετε να κλείσετε, προλαβαίνετε να κλείσετε τραπεζάκι στο 6982-100-222. Έχει, να σου πω, ένα συν ένα ή το δεν έχει σήμερα ένα συν ένα. Δεν ρώτησα το. Είχε προχθές, αντίπροχθες, δεν ξέρω τώρα. Γέμισε, λέει, χαμός έγινε. Τι θα γίνει, ρε. Εντάξει, τα παλικάρια Βασιλάρας και Σωτηράρας και κάνουν δουλίτσα, να πούμε. Εντάξει. Ορίστε, ο Ολυμπιακός είναι κλεισμένος ο Καρβαλιάν. Αναλαμβάνει ο Πέδρο Άλβες, έρχεται η τελική επιλογή στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μαρινάκη στον Άργο Πάγο Αγγέλμα για τις καταγγελίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πάντως να σου πω κάτι. Ο Μπέος το έπαιξε καλό παιδί χθες. Ναι. Δεν θέλω, λέει, από πάω Ολυμπιακό, ΑΕ και Παναθηναϊκό, λέει, να. Να τι. Να. Να τον στηρίξουνε. Δηλαδή. Θέλω να τα καλά με αυτού. Εντάξει. Ρε, γιατί να σου πω κάτι. Έπρεπε να γίνει το μάτσι μετά. Όχι. Κοίτα. Πέρασε μία ώρα. Ναι. Γιατί το κάνει το μάτσι. Μπήκανε μέσα οι φύλαξοι. Και τι, μπήκαν, ναι, μπήκαν. Ναι. Είχε δακρυγόνα, είχε ένα σωρό πράγματα. Και γιατί να μπουν μέσα οι φύλαξοι. Ναι. Εντάξει, και να ξέρω, πω ο Παπαπέτρου χθες. Δεν με νοιάζει, ρε. Περίμενε λίγο. Παπαπέτρου τώρα. Λίγο. Αυτό περίμενε φορό λίγο. Θέλει περίμενε ρε, λίγο, ο Παπαπέτρου. Περίμενε λίγο. Έλα. Περίμενε. Πήγε στο ΒΑΡ. Ναι. Το έδωσε offside. Ήταν offside. Δεν με νοιάζει, ρε. Το έδωσε. Το έδωσε. Το έδωσε. Γιατί να μπει μέσα. Και γιατί να μην μπει μέσα. Και για να μην μπει μέσα. Καλά κάνανε για μένα. Του πλακώσαν στο ξύλο και του διαιτέ. Δηλαδή το κακό ξέρει να μπουν μέσα για να πιάσουν το διαιτή να τον κάνουν. Όχι επειδή είναι Ολυμπιακό. Και στον Μπάουκ να το κάνει και όπου να το κάνει. Συμφωνώ, να μπουν μέσα. Συμφωνώ. Το λέω έτσι στα χοντρά και δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Να μπουν μέσα για να τον εδέρουν μια μέρα. Όχι, αδερφέ, τώρα κάτι. Α με πάνε αυτό. Θα τρώνε από 300 αγωνιστικέ. Εντάξει, να σου πω κάτι όμω. Θα τρώνε 300 αγωνιστικέ, σου λέω. Όταν θέλει να κυρώσει ένα γκολ, πάει και βάζει το μουτσούνι του. Πάνω στο. Το είδε τι έκανε. Ναι. Έχει βάλει το μουτσούνι. Μπήκε του. Μέσα, μπήκε μέσα. Τη μουτσούνα, μπήκε αυτή μέσα. Τη μουτσούνα πάει. Μπήκε μέσα στην οδόνη. Το λέω χοντρά. Ναι. Έχει, όλοι κοιτάνε από μακριά, αδερφέ, τον γκολ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ολυμπιακού, του πάνω κανένα. Εγώ μιλάω αντικειμενικά όπως μιλάω πάντα στην εκπομπή. Εντάξει. Ναι. Δεν θα λέμε τα σίκα-σίκα. Ναι. Πρόσεξε. Και πάει και βάζει τη μύτη του επάνω να δει αν είναι offside η τελευταία γραμμή. Κάτσε, ρε, αδερφέ. Δεν μπορεί να μην βλέπει καλά. Τι δεν βλέπει, τι είσαι στραβό. Δηλαδή, σύγχρονο είσαι διαιτή και είσαι στραβό. Δεν βλέπει τα μακριά ούτε τα κοντά. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, αλλά να σε πω κάτι. Αύριο το κάνει τον Πάο. Από τη στιγμή που το ακυρώνει. Ό,τι και να κάνεις είναι κατάσταση. Σου λέω κάτι. Αύριο το πρωί το κάνουν στον ΠΑΟΚ. Και τι μπορείς να κάνεις. Θα βρίζεις. Θα βρίζω. Έτσι, μπράβο. Εμείς θέλουμε μια διαδικασία. Όχι να μπω μέσα. Άλλο να βρίζω και άλλο να μπω μέσα. Και διαφωνώ με τον ΠΑΟΚ ότι κατέβασε την ομάδα να παίξουν και μου παίζανε πασούλες στο κέντρο του γηπέδου και γέραγε. Μετά το μάτς. Μετά το μάτς. Ναι, ναι. Ξεφτύλα. Ναι. Ξεφτύλα. Ναι, για να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός το κάνει. Και γιατί το παίζει καλό παιδί ο ΠΑΟΚ. Να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Είναι και υπότροπος. Με τον Καραπαπά καλιά. Είναι και υπότροπος. Με τον Καραϊνέ, τον εσώ Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό δεν σώνει ούτε τη μάνα του. Την Κέρκυρα είχε, την έριξε. Ναι. Τη Λάρισα είχε κολλητό, την έριξε. Το άλλο το, στα Χανιά, πώ τη λένε. Μαζί σου είμαι κατηγορία. Με χίλια. Με χίλια. Εγώ δεν βάζω τον Ολυμπιακό. Ρε, μπορεί να πέσει είτε γάμα εθνική, δεν με ενδιαφέρει. Άλλο θα σου πω εγώ τώρα. Ναι. Άλλο θα σου πω. Γιατί να μπουν μέσα. Γιατί να μπουν μέσα. Ναι. Αυτά τα έσχη που έκανε ο Παπαπέτρου, τι έκανε. Σε εμάς τα κάνει τα έσχη 100 χρόνια. 100 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Πρόσεξε, εγώ δεν είμαι υπέρ του Ολυμπιακού τώρα για να μην νομίσει ο κόσμος ότι είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι διαιτησίες θα πρέπει να είναι αμερόληπτες σε κάποια. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Γιατί δεν έμπαινε στα προηγούμενα χρόνια οι Ολυμπιακοί μέσα ενώ σφάζανε τον ΠΑΟΚ.
Και μπήκανε τώρα. Τώρα τους πείραξε. Εμένα που με έσπασε δηλαδή 50 χρόνια, γιατί δεν μπαίναμε μέσα τότε οι Ολυμπιακοί? Ας μπαίναν τότε. Όταν μπουν οι Ολυμπιακοί, αφού έσπασε εσένα, οι Παοκτζής έπρεπε να μπουν. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Γιατί κάνετε παράπονα τώρα, δεν κατάλαβα. Γιατί κάνετε παράπονα, δεν κατάλαβα. Κάνουν παράπονα γιατί κάνουν παράπονα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Μετά λέμε γιατί έρχεται ξένη διαιτησία. Εμένα με έλεγε ο διαιτητής, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις που παίζεις, ρε, στο Καραϊσκάκι παίζεις, ρε. Και να κερδίσεις το γιατί δεν πρέπει να το κάνω. Να του κάνω το κεφάλι. Όχι, του πάρεις το κεφάλι. Τι να το κάνω. Να του πάρεις το κεφάλι. Δικό μου φάουλ και το δίνει ανάποδα. Και το λέω, τι κάνεις, ρε. Ξέρεις που παίζεις, ρε, λέω, τι άδει, στο Καραϊσκάκι παίζεις. Εδώ ήρθες να κερδίσεις. Α, παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα. Σου στέλνει τον Ευαγγέλου. Το βάζει στο κεφάλι κάτω και το πατάς 100 φορές. Μετά λέει γιατί τρως κάρτα. Τι να κάνω, ρε. Δεν θα φας κάρτα. Σου στέλνει τον Ευαγγέλου τώρα πάω κουβόλο στο κύπελο. Ναι. Άλλο τώρα, άλλο φρούτο και αυτό. Αυτό τώρα. Αυτό να δει τι θα κάνει τώρα εδώ μέσα. Αυτό. Τι με λέτε τώρα να πει, Στορίζει Γιαρκούδες. Να πούμε λίγο. Αστέρας Τρίπολης Παρσεραϊκός, Τσιμεντερίδης Σταύρος, βοηθεί Σινιωράκης Αντώλιος, Κολιάκος και αυτά. Τέταρτος ο Κατοίκος, είναι για το κύπελο αυτό. Ναι. Πανετολικός Καλυθέα, ο Μαλουτάς Δημήτριος. Μαράλο παιδί και αυτό. Ναι, καλό παιδί. Άντε να θρέψει οικογένεια μας. Καλό παιδί. Καλά διετής, το παιχνίδι για ποιο είναι. Όφη και Φυσιά. Περίμενε λίγο, σε διακόπτω. Το πρωτάθλημα τελικά πάει στη διατησία. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι γίνεται. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν πάει να παίζει μπάλα, δεν πάει. Δηλαδή, άμα σε ακυρώνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο, θα βρει κάτι. Δηλαδή, του Ιωαννίδη πρώτα είναι μπουνιά να πούμε στο στόπερ και μετά είναι πέναλτι. Έγινε πέναλτι. Το πέναλτι ήταν πέναλτι. Αλλά προηγήθηκε αγωνιά. Δώσε εκείνο κάρτα και δώσε επιθετικό βάουλ. Φοβάσαι, μη χάσει ο Παναθηναϊκός. Καταρχήν και τα τέσσερα μπέναλτι που έδωσε ο Παπαπέτρου ήταν χθες. Και τα τέσσερα. Τα τρία μάλλον. Τα τρία μπέναλτι. Τι ήτανε, του Ιωάννη δεν ήταν πέναλτι, ρε φίλε. Ποιο? Όχι, άλλο το Ολυμπιακού λέω, με το Βόλο. Με το Βόλο, ναι, ήτανε. Όλα και τα τρία. Ναι. Άσε τι λένε τώρα. Ότι ήτανε, σε ένα, λέω εγώ, ναι. Ήτανε, άσε τι λένε τώρα. Ήτανε. Πάει ήτανε. Τώρα ο στόπερ του Ολυμπιακού, παίρνει την μπάλα και γυρνάει. Το Βόλο όμως που ακυρώνει στο offside, φίλε, και λέει επηρεάζει τη φάση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα τι επηρεάζει τη φάση. Δεν άφησε, λέει, τον παίκτη να πάει να μαρκάρει τον άλλο και τον βάλε κορτί να φτάρει στον ίδιο αρκούδι τώρα. Έκανε screen δηλαδή τι μπάσκετ παίζουμε. Δεν υπάρχει, όχι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή έδειξε να πούμε ότι και ο Λάισμαν. Ο Λάισμαν έφυγε στη Σέντρα ή έμεινε και ο Λάισμαν. Στη Σέντρα δεν το σήκωσε ο Λάισμαν. Δεν το σήκωσε. Όχι. Δεν το είδα μόνο ο Βαρίστας τον είπε, ρε. Ο Βαρ, έλα να το δεις, το λέει, υπάρχει θέμα. Και πήγε η διατητάρα αυτή και τα κύρωσε. Παπα Πέτρο. Ναι. Να πούμε διαιτητής βοηθή για κάτι εδώ πιο μάτς. Όφη και Φυσιά είπαμε είναι ο Τσακαλίδης Αλέξανδρος. Προχωράμε πιο κάτω. ΑΕΛ Ατρόμητος ο Τσιάρας ο Παναγιώτης. Καλό παιδί ο Τσιάρας. Είναι ο... Και ο Παπαπέτρο καλό παιδί. Ο για Τσιάρας να καταλάβουν ο... οι Ολυμπιακοί τι τραβούσα εγώ τόσα χρόνια. Έτσι. Μια χαρά είναι έτσι εκεί να σας πω. Εγώ υπέφερα τόσα χρόνια. Εσείς τώρα μια αγωνιστική. Εντάξει, ρε πάλι, καθίστε λίγο. Καθίστε λίγο καλά. Τότε εντάξει. Που έχει μοιράσει πόνο πολύ. Άσε με τώρα. Άμα δεις, άκου να σου πω κάτι. Πήρατε τέσσερα πέναλτι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ούτε μέσα στη μεγάλη περιοχή ήταν και τα δίναν από έξω. Άκου. Άμα δεις τώρα το τι γίνεται, Τζόρτζεβιτς και ο Καστίγιο πώς σκοτώνονται. Ναι. Και να του λέει ο Καστίγιο του Τζόρτζεβιτς, εσύ του λέει τον παίζεις παιχταράς τώρα και έχεις πάρει και έβγαινε σκόρε, λέει, και έβγαζες 17 με 18 μπέναλτι το χρόνο. Αφού τα 12 ήταν ναι. Πέναλτι. Είναι πέναλτι. Μετά βγαίναμε, λέει, και κερδίζαμε φάλτο έξω από την περιοχή γιατί είχαμε το Ριβάλντο. Τα λέει ο Καστίγιο τώρα αυτά τα πράγματα. Mm. Είχαμε το Ριβάλντο, λέει, και χτύπαγε τα φάλτο και κερδίζαμε φάλτο έξω από την περιοχή και τα έβαζε γκολ ο Ριβάλντο. Και λέει ντροπή αυτά που λέμε και αυτά. Τώρα βγήκαν και σκοτώνονται οι δυο του. Καλά για... κάνω, να τα μάθει ο κόσμο. Για να τα μάθω... ξέρουμε. Ναι, τα ξέρουμε. Για να δει τι γίνεται. Σε ποτριάζονται μόνοι του. Καλά κάνουν. Να μάθει ο κόσμο. Τι να μάθει ο κόσμο. Ο κόσμο τα ξέρει. Τα ξέρει. Να πούμε για ένα παιχνίδι στη Β' Εθνική Καμπανιακός Μακεδονικός 0-2. Μαλεζάς καλά πάει εκεί. Ναι, ο ναι. Πάουκ Β' δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. 1-3. Και έπαιξε και ο Ζήφκοβιτς τερματοφύλακας. Ναι. Το πνίξε, λέει. Λέει μπακάρι, λέει μην τύχει μπα τίποτα ο Κοτάσκι, λέει. Χτυπά το ξύλο. Με το Βόλο τον βάζει. Ναι. Ποιον? Τον Ζήφκοβιτς. Τον βάλει. Ναι. Εντεκάδα.
Δεκάδα, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Ε, αφού σου λέω κάτι, δεν θα επιμένει. Ό,τι σου λέω είναι αυτό. Ναι, άλλο σου πω, γιατί προχτέ έπαιξε με τη Μέγα με την Β. Σου είπα, γι' αυτό δεν έπαιξε με τη Β. Mm. Έπαιξε με τη Β για να είναι έτοιμο την Πέμπτη με το Βόλο. Ναι, αλλά τάπνιξε, λέει. Το πρώτο λέει τόπνιξε. Έχει να παίξει 25 χρόνια το παιδί. Τι να κάνει. Μόνο προπονεί. Άμα δεν παίρνει. Εσύ τα ξέρει τουλάχιστον. Μπαλά, ναι, ρα, άμα δεν έχει συμμετοχή τώρα στο ματ, μπορεί να είσαι αυτό που θα είσαι. Και ο Πάο Κοβίτα δεν πάει καλά. Ε, τι να πάει καλά. 1-3 τώρα με το Λεβαδιακό και προηγήθηκε στο 5-1-0. Ναι. Ναι. Δεν έχει τώρα κάτι, δεν πάει καλά εκεί. Και ξέρεις, πέφτει η κατηγορία ο ΠΑΟΚ. Άμα τυχόν δεν. Ναι. Άμα τυχόν. Και άμα γίνει αυτό. Δεν θα πέσει. Άμα γίνει αυτό, τότε εντάξει, πρέπει να κρυφτεί τότε. Δεν θα πέσει. Εντάξει. Δεν θα πέσει, δεν θα πέσει. Χάνει. Θα πάει να πάρει δύο μάτια τελευταία για να σωθεί, ρε Θανάση. Ξέρεις ότι δικαιούσε από την πρώτη ομάδα να πα στη δεύτερη. Τι την πρώτη ομάδα. Από την πρώτη ομάδα μπορούσε να παίξει τη δεύτερη. Δεν το κατάλαβα τι που λες. Τι, από την πρώτη ομάδα να παίξει η δεύτερη. Μπορεί ο Τζίμας δηλαδή παράδειγμα ναι. τώρα να παίξει στη δεύτερη ομάδα. Άνετα. Μπορεί ο όποιος. Ε, αυτό όλοι, σου λέω. Όλοι, όλοι. Ε, αυτό τι λέω. Κάτι άλλο. Όχι, μου λες από την πρώτη ομάδα. Δηλαδή, αυτό όντως, σου λέω. Μπορεί, θα πάνε να παίξουν δύο βασικοί, τρεις βασικοί στη δεύτερη ομάδα και το πάρουν τα δύο μάτια και α δουν. Δεν κατάλαβα. Ναι, ρε παιδί, μπορεί απλώς να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ Βόλος την Πέμπτη είναι 7 η ώρα. Ναι. Εντάξει, ο Ευαγγέλου είναι διαιτητής, Κοστάρας Πολυχρόνης με Ιντανάς Ανδρέας και Πουλικίδης Κωνσταντίνος. Στο ΒΑΡ είναι ο Περάκης Κωνσταντίνος. Κάτι φρούτα κι αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο, βάλε τον ύμνο σήμερα του Παρίδη να τον ακούμε, Γιωτούλα, Χαλή, και πάμε λίγο την εντεκάδα. Στην πότε την εντεκάδα, την ξέρεις? Όχι, για πες την. Δεν την ξέρεις? Παναγία. Δεν ξέρω να βάλει τους γνωστούς, αλλά άμα έχει κάτι διαφορετικό. Τι, 7 παίκτες δεν παίζουν. Για πες. 7. Κοτάρσκι είναι τερματοφύλακας, εντάξει. Σουάρες, Σάστρε δεξιά, Σουάρες ναι. αριστερά. Μιχαηλίδης με Κόγκ, στόπερ. Οι τέσσερις. Ναι. Πάμε λίγο στα αμυντικά τα χαφ. Τσιγκάρας Βαμπ. Τσιγκάρας Βαμπ. Ναι. Ξεκούρας. Δεσπότοφ αριστερά, δεξιά βάζει Ζίβκοβιτς. Και μπροστά βάζει Κωνσταντέλια, Μπράιτον. Ωραία. Καλή εντεκάδα. Ναι, εντάξει. Δεν γυνάστε. 7 ποδοσφαιριστές που δεν παίξανε, τους βάζει τώρα. 7. Ξεκούρασε φουλ. Όχι, πρέπει να πάρουν παιχνίδια. Όλοι καλά κάνεις. Αυτό είμαι μαζί του. Αλλά να σε πω κάτι. Λαμία είναι δύσκολο μάτς. Έχει δείξει αυτό καλά στοιχεία η Λαμία. Τώρα πήγα να σου πω. Εγώ εκεί δεν θα καταλήξω. Κοίτα ναι. τώρα. Έχει το άλλο όμως. Ότι έχει 5 βασικούς στον πάγκο. Έχει αλλαγές. Αυτό. 5 βασικούς. Όχι αλλαγές. 5 βασικούς. Κοιτάξτε. Δεν πρέπει να κάνει στραβοπάτημα ο ΠΑΟΚ. 100% ρε. Όχι τώρα. Λέω ρε. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Σήμερα, έτσι όπως είναι, δεν πρέπει να κάνει στραβοπάτημα. Έχει 26 πόντους, θα πας 29. 31 ναι. ο Παναθηναϊκός. Τον έχει στην Τούμπα. Πέρασε στο Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στην Τούμπα. ΑΕΚ στην Τούμπα. Πέρασε στο Ολυμπιακό. Ναι, του πέρασε αυτού. Τελείωσε. Και παίζει και Άρης ΑΕΚ. Η βαθμολογία είναι βάση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Άρης εκεί μέσα. 4 γκολ θα φάει. Τι γελάς. Δεν ξαναλέω τίποτα εγώ. Τι δεν ξαναπεί. Δεν ξαναλέω 4 και 3 και τα αυτά που βλέπουν τα μάτια μου και τα αυτιά μου που ακούνε δεν υπολογίζουν. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Αφού τον Ολυμπιακό τον πάει έτσι διατησία, το Μελισσαρίδης πώς θα τον πάει σήμερα διατησία. Και τα έξω μέσα θα τα σφυρίζει διατησία. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εκτός δεν ξέρω αν παίζει ξένος διατητής στο ΑΕΚ Άρης. Έχουμε air condition, ρε Γιώτα. Όχι, το παράθυρο είναι ανοιχτό. Όχι, ρε air condition, γι' αυτό πάγωσα. Ρε. Τι είναι εκεί. Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι. Ο Ζαγόρα, καλά, Ζαγόρα. Δεν και δε, το έχει από πίσω, πίσω από την πλάτη μου. Ρε, Ζαγόρα, και δεν κατάλαβα. Και εγώ νομίζω το παράθυρο είναι λέω, ανοιχτό και από κέρδη το αέρα. Δεν έχω χρήση να μα αρρώστει. Σαν τον Πετρουλάκη. Ο Πετρουλάκη όταν κάναμε εκπομπή. Yeah. Είχε πόσο. Και αυτό και αυτό. Μείον 17 το έχει. Έμορφε ρε, τι κάνει. Δεν πέρασε στο στούντιο και τώρα τι κάνει. Βόρειο Πόλο. Ναι. Μιλάμε μέσα του μπάνω. Ρε του λέω. Κλείσου τώρα, αρρωστήσουμε ρε πνευμονία, θα πάθουμε. Δεν τον πάει. Πού να περάσει, έχει και τα κιλά και το Πετρουλάκι. Πού να περάσει. Το κρύο να πω. Άστο Νίκο. Καλό παιδί. Θα γίνει και ευρωβουλευτή πάει. Ναι. Όχι, θα γίνει. Πάει. Πάει για ευρωβουλευτή. Αλλά εκεί που πάει, ψιλοχλωμό τον ευλέπω. Προηγείται πρώτα ο γαμπρός. Για πες τώρα, για πες. Δηλαδή, το φοβάσαι το μάτι σήμερα. Όλα τα μάτια φοβάμαι. Ξέρεις πότε όταν γίνει 2-3-0 και χαλαρώνω. Πού να γίνει 3-0 με το Ζόρι. Αυτό σου λέει. Η Λαμία είναι καλή ομάδα, είναι η πουλή ομάδα. Εγώ τι είπα πριν. Ναι, το πες. Παίζει καλά φέτος. Πες. Δεν είναι η Λαμία που ξέραμε πριν 3-4. Τους έφτιαξε ο Φόκολος. Πήρε παίχτες. Έχει μπροστά τον σεντρεφόρ. Πώς το λένε αυτό το που έπαιζε στον Παναθηναϊκό πριν. Βάζει γκολ αυτός.
Είναι δύσκολο. Πήρε δύο τι, Βραζιλιάνοι είναι αυτοί που πήρε τώρα, τι είναι. Ναι, παίρνει. Πήρε, έχει και τον ένα, τον Σάγκλι, τον Σίγκλι, Σάγκλι του Πάουκ, τον αριστερό μπακ. Εξτρέμ, τι ήταν, δεξί μπακ. Ή ο αριστερό. Ο Σίγκλι, το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, αλλά πέρσι έπαιζε στον Μπάουκ, το Σίγκλι το θυμάσαι μου. Πού έπαιζε πέρσι τον Μπάουκ, αριστερό μπακ. Ναι, αριστερό δεξί μπακ, Βραζιλιάνο. Ο μικρό δεν έπαιζε μόρα και το δώσαμε δανεικό. Και αυτό έπαιζε στον Μπάουκ, ο Σίγκλι. Δεν το θυμάμαι. Σίγκλι, Σάγκλι, Σίγκλι, ναι. Ο αριστερό ο μπακ που έπαιζε καλό παίξαν και έπαιζε αριστερό μπακ, δεξί μπακ. Δεν μπορώ να το φέρω τώρα, δεν μπορώ να το φέρω. Άρα σου πέρασε απαρατήρητο. Ναι, ναι. Να πούμε λίγο βαθμολογία λίγο για να ζεσταθεί εδώ να ξέρει ο κόσμο που βρισκόμαστε. Είμαστε. Παναθηναϊκός έχει 13η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός 13η. Ναι. Και λέμε, εμείς 12 πάμε 12, για τη 13η. Ναι. Και λέμε, ναι. Παναθηναϊκός 31. Ναι. Ολυμπιακός 28. Ναι. ΑΕΚ 27, ΠΑΟΚ 26. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα, πάει δεύτερος. Όχι, τρίτος πάει, ρε. Τρίτος, άμα κερδίσει η ΑΕΚ. Εντάξει, ναι. Με ένα πόντο. Στον πόντο πάλι θα είναι. Ναι. 20, θα είναι 30 με 29. Δύο πόντους διαφορά από τον πρώτο, άντε. Ναι. 31 προχωρά. Με 29. Άρα ναι. Το έργο παίζεται. Μετά έχει. Πώς δεν παίζεται, αφού τους έχω όλους μέσα στην έδρα μου σε λίγο. Ο Άρης 20. 17 ο Αστέρας Τρίπολης, 16 Λαμία, Όφη 15. Ο Αστέρας αστεία τώρα 4 μάτς, είδες τι έγινε. Κουτσό το πήρε. Εντάξει, δεν έπρεπε να το κερδίσει τον Μπαρσελόνα. Εντάξει τώρα αυτή την μπάλα τη διώχνει έτσι την τερματοφύλακα. Τώρα πάνε πάνω στην μπάλα που κάνει την αράουτερ. Κάνει τσάφ εκεί τώρα που ξέρει ότι επιθετικό είναι μόνο του μετά. Τερματοφύλακε, βάλτε μυαλό και αφήστε να το παίζετε με κεμπάου. Ή μη βγαίνει καθόλου, έχει το στόπερ εκεί. Θα πέσει ο στόπερ τώρα, μπορεί να μην το δεχτεί τον γκολ. Ρε, μην το παίζετε με κεμπάρ. Είσαστε μόνο οι τερματοφύλακες για να πιάνετε την μπάλα. Κάνει τάκλι να την βγάλει την μπάλα ράουτ και κάνει τσαφ. Μα τι θα κάνει. Έχεις δει τερματοφύλακα να είναι καλός παίχτης. Πού τον είδες. Πες μου, έχεις δει τερματοφύλακα εσύ. Και προπονητές. Πόσοι προπονητές υπάρχουν στην Ελλάδα, στον κόσμο τερματοφύλακες. Πες μου. Ο ένας είναι ο Λουτσέσκου. Ναι. Άλλος είναι. Για θυμίζω, για δε, εγώ δεν θυμάμαι. Είχαμε έναν του, θα σε πω, τη δόξη ψηλό, πώ λεγόταν. Κατζηλάκη. Όχι, όχι ρε. Παπαδόπουλος. Μιχάλης. Εντάξει ρε ηγετή. Αυτός ήταν προπονητής. Μιλάμε τώρα σε 100.000 παίκτες, είναι ένας τερματοφύλακας. Φιλίππου. Μιχάλης Φιλίππου. Ναι, να σου πω κάτι. Ήταν προπονητής της δόξης. Τερματοφύλακας. Να σου πω κάτι. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα προπονητές τερματοφύλακες. Ναι. Και που πάμε δύο. Σε 200.000 παίκτες. Ναι. Γιατί βάλα από τότε ναι, μέχρι τώρα. Ναι, 100%. Δεν είναι κανένα άλλο. 100%. Εντάξει τώρα τερματοφύλακα. Ο Μίρτσο ρε. Τι. Με τα μαλλιά βλέπω με. Αυτό Γιώργο, ρε. Πάλι καλό δεν είναι. Καλό παιδί μου, Μίρτσο. Τερματοφύλακες. Τερματοφύλακες, θα έχω να σου πω κάτι. Έχουν άλλη τακτική από τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής ξέρει τι ζητάει ο ποδοσφαιριστής. Πες μου πόσοι ποδοσφαιριστές είναι προπονητές. Όλοι. Όλοι που έχουν παίξει. Χιλιάδες. Όλοι. Ο τερματοφύλακας, πρόσεξε, ο τερματοφύλακας δεν κάνει την προπόνηση που κάνει ο ποδοσφαιριστής. Και δεν ξέρει την τακτική που κάνει ο ποδοσφαιριστής. Ατομική κάνει ο τερματοφύλακας, εμείς κάνουμε άλλη προπόνηση. Αυτοί κάνουν ατομική συνήθως. Οι τρεις τερματοφύλακες κάνουν μόνοι τους εκεί με τον προπονητή. Τι σχέση έχει το ένα μετά. Αυτό σου λέω ότι δεν έχουν. Μπράβο, έχουν διαφορετική σχέση. Έχουν, ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ, ρε. Γιατί ο Τζοφ, το θυμάσαι μέχρι που τα έχει. Τώρα εσύ να σε πω κάτι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι τερματοφύλακες δεν μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα πάνε να παίξουν με την μπάλα οι τερματοφύλακες στα πόδια. Αφού δεν μπορείτε, ρε. Τι να παίξετε, ρε. Μας τρελάνε. Αυτό το κάνει τώρα έτσι. Η UEFA δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Με τα πόδια πρέπει να την ελέγξει. Τι να κάνουμε τώρα. Και σημαδεύουν τον αντίπαλο. Παθαίνουμε εμείς καρδιά. Επειδή σημαδεύουν τον αντίπαλο. Πόσα τσαβ γίνονται. Τι κάθε μέρα. Και σε Champions League και σε πρωταθλήματα και χάμος γίνεται. Άμα δει, να σου πω κάτι, άμα δει κάτι παιχνίδια που έχει το ίντερνετ μέσα. Πόσοι τερματοφύλακες σου έχουν κάτσει από πίσω από ποδοσφαιριστές. Ξέρεις γιατί. Και του έχουν επανειλημμένα. Γιατί θέλουν να το παίξουν μάκες ότι τρίπλα αργό το σεντερφόρ. Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες όλοι οι μάκες πάνε να κάνουν. Τη δίνουν μπροστά από το στόπερ. Λέω, τι κάνουν ρε, μπροστά από το σεντερφόρ. Αντικλέψουν το σεντερφόρ, δηλαδή, άντε γεια, σε ξεμαλιάσει. Και δεν ξέρω, πω κάτι, δεν είναι και αυτό. Ξέρεις πόσα, άμα δεις μέσα στο βίντεο που έχει, πόσα γκολ έχουν φάει τερματοφύλακες που είναι από πίσω παίχτης και του παίρνει την μπάλα και βάζει γκολ. Ναι, ναι. Μιλάμε πάνω από 50 γκολ έχουν γίνει αυτά. Και με τον Ολυμπιακό που έγινε εδώ αυτό, με τον Άρη. Στο Χαριλάο που ναι, κρύφτηκε στο δοκάρι. Ο άλλος πήρε την μπάλα, ο τερματοφύλακας του Άρη. Κουβαλούσε, ναι, κουβαλούσε, βγήκε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τρέχει ο άλλος, του κλέβει, γεια σας. Δώστε να με πάει στο μη πω, ρε. Τι να σας πω, ρε. Πες το χορηγό να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, Sport Cafe Hook. Όλα τα μάτια της Μπρομεζέ Πολυτελείας. Τιμές πολύ καλές. Το καλύτερο στέκι στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Εδώ στο Δαβάκι 5. Ξέρετε, και ποτάκι και
και καφεδάκι, ό,τι γουστάρετε. Έτσι δεν είναι μόνο το τσουμπουρο μεζέ. Απλώς δεν ξέρουμε αν είναι διπλό το ποτό. Πέρα το μάθημα. 6-9-82-100-222. Όποιος προλαβαίνει τώρα, κλείνει τραπεζάκι ρεζερβέ εκεί πέρα. Είναι 4:31. 6 ώρα είναι το ματσάκι. Έτσι να πάτε να κλείσει τραπεζάκι, να πάτε τον καφεδάκι σας, το ποτάκι σας, ό,τι γουστάρετε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Σήμερα να πούμε και στους ακρότητες, θα κάνουμε μέχρι τις 5.30 να πάμε να προλάβουμε το ματσάκι παλικάρια. Γι' αυτό όσοι έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας, έτσι, 5-5.30 ώρα, ποιος θα κάνει μετά 5.30 ώρα, Δανάση Δημόπουλε? Θα έρθει η εκπομπή επόμενη. Ποιοι είναι οι ποιοι? Α, τα παλικάρια θα έρθουν, ο Χρήστος Κωνσταντίνος. Μάλλον, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και ανοίγουμε γραμμούλες μετά. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, Sport Cafe, Χου, κόλλα τα μάτια, στην Μπρομεζέ Πολυτελεία, στιγμές πολύ καλές, το καλύτερο στέκι στην περιοχή της Ασπροβάλτας, εδώ στα Βάκη, 5-6-9-82-100-222, τα ρεζερβές σας, προλαβαίνετε να κλείσετε τραπεζάκι, να πάνε να δείτε το ματσάκι. Να πούμε ότι στηρίζουμε την Μπλε Φιλή. Ο Αλέξης Πρασιάδης, ο οποίος έχουν απεργία έχουν, ναι. Εμείς είμαστε με την Μπλε Φιλή και πάντα τους στηρίζουμε. Να ξέρουμε. Εντάξει. Ο Μάρκος ο Δάρας λέει: καλησπέρα, έρχονται από Ασπρόμαυρη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μάρκος είναι παοκτζής, φουλ μελλοντιάδη και αυτά είναι. Είναι Αντρέας, είναι. Έρχεται όλα τα μάτς, τα βλέπει εδώ, Θεσσαλονίκη, αυτά, είναι πάλι ο Νέα Φιλαδέλφια. Παλίκαρος. Ανοίξουμε γραμμές, τι λες, πάμε για γραμμές. 23-10-287-888. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Πάμε να πάρουμε τον πρώτο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα ρε Χριστό, πού είναι η Καρδελίνα? Δίπλα μου την έχω, προηγουμένως κάτι έλεγε, τώρα σταμάτησε το ρομάκι. Άκουσε εμένα, πούμε, πού να κρατήσει τώρα. Λοιπόν. Τι είναι, Θανάση, Μιχάλη, καλά? Καλά, ρε αδερφέ, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Άκουσα λίγο το σχόλιο που κάνετε χθες για τη διαιτησία στο Βόλο, γιατί μόνο για αυτό το παιχνίδι θα αναφερθώ. Για πες. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα, ο Ολυμπιακός όταν έδειχνε παιχνίδια του ΠΑΟΚ και Νόβα, προσπαθούσαν να βρούνε το replay αυτό που δεν φαινόταν τίποτα. Για να δικαιολογήσει το πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ, το offside που έκοψε στον ΠΑΟΚ. Θυμίσου τον Γκριμέντζικ μέσα στην Τρίπολη που έφυγε από κανονική θέση και αυτοί δείχνανε τον τερματοκράτη. Μέσα στο Καραϊσκάκι που με ακύρωσε τον γκολ το 1-3, ποιος ήταν εκεί που με τα ακυρώσανε? Δεν ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς. Και τώρα να πούμε στο χθεσινό το παιχνίδι. Το χθεσινό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα πέναλτι που ο τερματοφύλακας όντως βρίσκει τον παίχτη. Είναι πέναλτι, Χρήστο, είναι πέναλτι. Τον έδωσε μπουνιά τον έδωσε. Εντάξει, αντί να βρει την μπάλα, βρήκε τον. Μιχάλη, περίμενε, είναι πέναλτι. Το φάουλ όμως που κερδίζει ο Φορτούνης στη σέντρα δεν είναι φάουλ, Μιχάλη. Όχι στην κόκκινη. Εγώ εμείς είπαμε για τα πέναλτι. Εμείς είπαμε. Χριστό, εμείς είπαμε για το πέναλτι. Αγόρι μου ήταν πέναλτι. Τώρα τι έγινε πριν τη φάση. Δεν διαφωνώ, Μιχάλη. Είναι πέναλτι. Αλλά το φάουλ που κερδίζει. Έχει προηγηθεί φάουλ, λες στο κέντρο. Όχι, δίνει φάουλ υπέρ του Φορτούνη που γίνεται η σέντρα από το φάουλ και γίνεται το πέναλτι. Κατάλαβα. Που έγινε η σέντρα, να πούμε, και έγινε το πέναλτι. Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα το έδωσε ο διαιτητής στο κέντρο είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν ήταν στο κέντρο, ήταν στο πλάι, δεν Μιχάλη, έξω από την περιοχή στο πλάι. Ρε φίλε, τώρα πρώτη φορά. Πάμε εδώ, εδώ έδωσε έξω από τη μεγάλη παρακάτω περιοχή πέναλτι. Εσύ με ρες τώρα, πάμε παρακάτω. Πάντως είδα πρώτη φορά τον διαιτητή να παίζει 40-60 τον Ολυμπιακό. 60-40. Λοιπόν, Θανάση. Βόλο 60-40 τον Ολυμπιακό. Γιατί ρε, γιατί μια χαρά ήταν. Όχι, πού το είδες το 60-40, έλα ρε τώρα. Μια χαρά ήταν. Άσε τώρα. Έπαιξε Ολυμπιακό. Τι? Έπαιξε Ολυμπιακό. Όχι, 50-50 ήταν. Γιατί να παίξει Ολυμπιακό? Αλλά έχουμε μάθει. Πρέπει να παίξει Ολυμπιακό, δηλαδή. Όχι, έπαιξε Ολυμπιακό. Όχι. Και έτσι πρέπει να παίζουν όλοι οι διαιτητές. Γιατί έβλεπες ότι το γκολ και αυτά ήταν. Δηλαδή αυτός ήθελε να φέρει το μάτς χ ή άσο. Όχι, έπαιξε 50-50. 50-50. Ξαναλέω, έπαιξε 60-40. Έλα. Όταν είσαι διαιτητής και βλέπεις ότι ο παίχτης του Βόλου έχει κίτρινη κάρτα, μαρκάρουν το Φορτούνη στη σέντρα τρεις παίχτες του Βόλου και αυτός από πίσω που έχει κάρτα χωρίς να υπάρχει λόγος πάει και του κάνει φάουλ από πίσω για να φάει δεύτερη κόκκινη, δεύτερη κίτρινη, αν ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ τι θα λέγανε? Αν ο στόπερ που έβαλε το αυτογκόλ με τον Ολυμπιακό χθες ήταν δανεικός από τον ΠΑΟΚ και έπαιζε ΠΑΟΚ Βόλος, τι θα λέγανε? Γιατί το γκολ στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, άμα δει το 16, σκύβει και βάζει το αυτογκόλ, πώς το λένε, ο στόπερ. Το είδες που έσκυψε?
Δεν το θυμάμαι, Θανάση. Εμείς τα βλέπουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ να λέμε τις λεπτομέρειες. Εσείς βλέπετε τα χοντρά, εμείς βλέπουμε και τα ψηλά. Να σου πω κάτι. Να πούμε και που λέμε, Θανάση, για τη διαιτησία. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι χθες, Manchester City, Tottenham. Δίνει ο διαιτητής πλεονέκτημα στη σέντρα σε φάουλ που έγινε σε βάρος του Χάλατ και κάνει κάθε την παλιά και βγαίνει ο Γκρίλης μόνος του με τον τερματοφύλακα στο 94 να κάνει το 4-3. Τα και σταματάει τη φάση, ενώ δεν έχει δώσει φάουλ, τη σταματάει για φάση πίσω. Τι έπρεπε να γίνει, να μπει όλη η Manchester City μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, μέχρι πότε αυτή η ασύλεια του Ολυμπιακού. Πλακώνουν τον Τζίλο στο ξύλο. Πλακώνουν τους παίχτες του Πλατανιά στο ξύλο, στα αποδυτήρια δεν υπάρχουν κάμερες. Όχι, υπήρχαν κάμερες. Ναι, λένε αυτοί ότι δεν τα τράβηξε κάμερα. Ναι. Χθες, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Η απορία όλων που κοιτούσαμε το παιχνίδι, ενώ δείχναν τους παίκτες του Ολυμπιακού να βάζουν τις φανέλες τους για τα χημικά, δεν μας έδειξε μια φορά την αιστεία. Αν ήταν η θύρα 4, η κάμερα θα ήταν μέσα στη θύρα 4. 100%. Και μετά βγαίνει ο Ολυμπιακός και κάνει ανακοίνωση εις βάρος της αστυνομίας. Δείξε μας, Κοσμοτέ, γιατί η αστυνομία έκανε ντουπ. Ο Θανάσης, ξέρεις γιατί τα λέει αυτά, να σε πω εγώ. Γιατί έστειλα προχθές, γιατί κλαίγανε πολύ κάτω και οι Ολυμπιακοί, έστειλα μια ανταλίκα χαρτομάτιλα. Με λέει ξανά, θέλει να ξαναστείλω. Χαρτομάτιλα, θέλει να με ξεμαλιάσει αυτός, ρε Χρήστο. Άσε τώρα με τώρα, ποιον Ολυμπιακό, 100 χρόνια τώρα ο Ολυμπιακός έχει καταστρέψει όλες τις ομάδες. Άσε τώρα, έγινε ένα μάτς τώρα τέτοιο. Μιχάλη, οι Ολυμπιακοί πρώτα πρώτα να κοιτάνε τα χάλια της ομάδας τους που τρώνε τάλιρο στο ημίχρονο. Δεύτερον, να δουν τα δύο στόπερ που παίζουν στον Ολυμπιακό. Ο ένας είναι... Τα ζώα μου αργά και οι δύο. Τα ζώα μου αργά. Λάθος κάνετε. Λάθος. Ο Μαδάρα έχει Ολυμπιακός. Το ένα το στόπερ, Μιχάλη. Κύριε Μαρινάκη, μην κάνετε μια μεταγραφή. Ας τους να λένε αυτοί, δεν ξέρουν από μπάλα. Ο Μαδάρα έχεις, ας τους να λένε. Πέσε έτσι το πρωτάθλημα. Ξέρεις τι έλεγε. Ακούς κάτι. Κάποτε θα στρώσουν. Ξέρεις τι έλεγε άλλος. Ας τους άλλους να λένε, κύριε Μαρινάκη, εσύ ναι. Κοίταξε τα χάλια σου. Μιχάλη. Έλα. Εγώ το είπα και προχθές, Ανάση, που τον πήρα τηλέφωνο. Αν παίζετε εσείς αυτή τη στιγμή επιθετική, τώρα αν παίζετε με αντίπαλο το Ρέτσο και τον άλλον, τον Ισπανό που δεν μπορεί να στρίψει, θα είχατε κάθε αγωνιστική με τον Ολυμπιακό 3 γκολ. Χατρίκ θα κάνατε. Και 4 που έφαγε από τον ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι, λίγα έφαγε. Λίγα έφαγε. Λίγα ήταν, Θανάση. Εκεί έπρεπε να γράψει 7 να τη θυμούνται στο σπίτι. Και κάτι κάνει και ένα καλό προπονητή του Φόλου. Βγάζει και το Μωραϊτή έξω που είναι ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, τι πήγε και έκανε αυτός. Πες μου, τι έκανε. Σου είπα το δεύτερο γκολ άμα δεις του Βόλου, του Ολυμπιακού, το 16 μπροστά σκύβει. Και πάει ο. Πώς το λένε, ο Γεωργακόπρος, πώς το λέγανε. Και κάνει τάγκλιμπα ή μπαλά γκολ. Δεύτερη φορά πήγα και δεύτερο γκολ. Και πήγαν τα μαλλιά. Και Θανάση και Μιχαλή. Και ο Βόλος συνενεί να παιχτούν να διακομωδηθεί το ποδόσφαιρο με πασίτσες στο τέλος. Γιατί αν τιμωρούν τον Ολυμπιακό επειδή είναι υπότροπος, θα το για άλλους μείον τρεις. Κατάλαβες? Εντάξει, ρε ηγέτη. Λοιπόν, πώς πας εσύ, καλά? Εντάξει, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Μιχάλη, φιλιά. Φιλιά, τα λέμε. Ο Μάρκος ο Τάρας λέει: μας. Και μετά από 54 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας για να μην χάσει το παιχνίδι 3-0 στα χαρτιά. Και φάει τιμωρία ένα βαθμό και κλεισμένο το θυρό. Δηλαδή, όλοι το πήραν χαμπάρι τι έγινε χτες. Ο Μπέος χτες το έπαιξε καλό παιδί. Εντάξει, ο διαιτητής, να σε πω κάτι, θα μπορούσε να τον διακόψει και να πει άντε γεια σας. Να πάρει τρεις βαθμούς. Να κλείσει το φύλλαγο. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Να κλείσει το φύλλαγο. Τρεις βαθμούς. Αυτό δεν λέει ο νόμος. Ναι. Αυτό ο Μπέος θα πήγανε μέσα, διακόπη και το μάτς, ναι, άντε γεια σας. Ναι, αλλά 0-3 και γεια. Ο Μπέος, άκουσε. Θα παίρνει και τρεις βαθμούς ο Μπέος. Ναι. Και όμως μείον τρεις Ολυμπιακούς. Το ρισκάρισε και είπε όχι, θέλω ένα. Και τώρα θα του είπα θα σε σώσουμε εμείς, γιατί τώρα πάει να σωθεί. Εδώ πέταξε χαρτί άλλο από την κερκίδα πάνω και το άλλο τραυματίστηκε. Και κολάρω τώρα. Πάμε σε γράμμα. Άσε έλα. Με τώρα καλησπέρα. Πάντως λυπηθώ αυτούς καρτομάτια να στείλω πάλι μια ταλίκα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, Κούδας από τη Βαλανιδωράκη με. Έλα ρε Βασιλάρα. Έλα ρε Κούδα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το παιχνίδι της Πέμπτης, γιατί για μένα αυτό το παιχνίδι θα μου μείνει αξέχαστο από πολλές απόψεις και όχι μόνο. Δηλαδή θα ξεκινήσω από την αγωνιστική κατάσταση που επιτέλους ο Ρασβάν πρέπει να ακούει λίμπερο, πρέπει να ακούει Λιοντιάδη και Δημόπουλο, γιατί όταν πνίγεις απάνω την αντίπαλη ομάδα είσαι 100% κερδισμένος. Όταν περιμένεις την αντίπαλη ομάδα πίσω θα σου κάνει ευκαιρίες και η Λαμία και ο Πανατολικός και η χειρότερη ομάδα. Γι' αυτό, φίλε Ρασβάν, συνέχισε αυτό που έκανε στη Φραγκφούρτη, συνέχισε αυτό που έκανε στο Καραϊσκάκης για να γίνεις προπονηταράς
μάλλον να παραμείνεις, γιατί ήσουν προπονηταράς με το IT το Νταμπλ, αλλά τελευταία δύο χρόνια μας τα χάλασες, ενώ εφέτος... Βασιλάρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάμε λίγο στο Νταμπλ, τα πήραμε, και πάντε λίγο αγωνιστικά να δείτε ότι η ομάδα πάντα, θα με πεις είχε Πέλκα τότε και Πρίγκοβιτς που πρεστάραν ψηλά. Δεν πειράζει, και αυτοί. Τον βγήκε τώρα ο Τάισον που πρεσάρει ψηλά, του βγήκε ο Μουρκ που πρεσάρει ψηλά, έτσι. Και φυσικά ο Μπράτον τώρα, μα παίζει ο Μπράτον, 100% δεν αφήνει φάση. Έτσι. Κατάλαβες. Τότε όλοι πρεσάρανε ψηλά και αυτό βάζαμε. 2-0 ημίχρονο. Στην Τούμπα, γιατί δεν το κάνει στην Τούμπα, ρε ηγέτη. Τώρα άρχισε να το κάνει εκτρεις αγωνιστικές. Και μέσα στον Ολυμπιακό το έκανε. Εκτός έδρας κάνει πιο πολύ. Πρεσάρει ψηλά. Εκτός έδρας πιο πολύ πρεσάρει ψηλά. Γιατί σε λέει εδώ έτσι θα κάνω 5-6 φάσεις, θα βάλω 2 γκολ. Κατάλαβες. Γι' αυτό θα ανάσει. Έλα, Βασιλάρα. Ναι. Μιχάλη μου, άφησε να σου πω κάτι. Αν το συνεχίσει αυτό το παιχνίδι, είμαστε 100% νταμπλούχοι, και μη σου πω και στο Πάπα Ρένα, γιατί δεν το λέω Αγία Σοφιά, είναι ντροπή να προσβάλλω τα μνημεία της χριστιανοσύνης. Δεν υπάρχει για μένα γήπεδο Αγία Σοφιά και Αγιώργης, οπότε στην Πάπα Ρένα θα σηκώσουμε και το κύπελο που έλεγε ο Μενώτη. Λοιπόν, θυμηθείτε το αυτό. Άμα πάρουμε μπακ δεξί και ένα σεντερφόρ, να ξέρεις ότι... θα τα ξεμαλιάσω όλα, τα πάρω όλα, να το ξέρεις. Άμα θέλω μεταγραφές ακόμα, Βασίλη, δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμα με την ομάδα, να ξέρεις. Θέλεις δεξί μπακ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή παίζει μαζί με την ΑΕΚ το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι, ο ΠΑΟ παίζει καλή μπάλα έτσι, τώρα. Ευχαριστιόμαστε. Τέταρτη αγωνιστική. Μετά την ΑΕΚ παίζει καλή μπάλα. Τέσσερις αγωνιστικές. Ναι, λέω, μετά την ΑΕΚ. Παίζει καλή μπάλα. Όπως και... εγώ μετράω τις αγωνιστικές. Και η ΑΕΚ παίζει καλή μπάλα και ο Παναθηναϊκός παίζει καλή μπάλα. Και χωρίς Γκαρσία η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός παίζει καλή μπάλα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ο τελευταίος. Δεν βλέπετε. Έτσι. Αλλά έχει ομαδάρα. Μαρενάκι, μην κάνεις μεταγραφές, άκουμε τι σου λέω. Έλα, Βασιλάρα μου. Ολοκλήρωσε Μπίλη. Ναι. Άκουσε λίγο. Εγώ αυτή τη στιγμή παικτικός είμαι καλύτερος και από την ΑΕΚ, πώς το απέδειξα μέσα στη Φραγκφούρτη, μέσα στο Καραϊσκάκης. Έχω κάνει τα παιχνίδια τα οποία η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τα κάνει με τίποτε. Θέλω να πω για τα επεισόδια τα χθεσινά στο Βόλο, τα οποία για αυτούς πονάει το 50-50. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μάθει στο 100-0, αυτοί θέλουν να βγάλουν άχρηστα τα βάρα, αυτοί θέλουν να βγάλουν άχρηστη όλη την υπόλοιπη κοινωνία, απλά να υπάρχουν αυτοί πάνω στη γη που να λέγονται Ολυμπιακού. Τους δίνω τους χαιρετισμούς στον Πειραιά, να συνεχίσει ο Μαρινάκης να παραμείνει, γιατί από τότε που ήρθε ο Μαρινάκης δεν βλέπουν Champions League και ούτε πρόκειται να δουν ομίλους στο Champions League. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Πάργα, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε, έχουμε παοξίδες και εκεί, και στον Μπέο, τον άντρα αυτό, το μεγάλο άντρα, γιατί έρε πιάσε τον άλλον στο ξύλο, θέλω να του πω ότι Μπέο, άμα φοράς παντελόνια και μπορείς να είσαι απέναντι από το Μαρινάκι, να το κάνεις. Όχι να πηγαίνεις να γλύφεις το Μαρινάκι για να πάρει Βασίλη, Μαρινάκι. Βασίλη, 5.000 εισιτήρια τους έδωσε. Του χρόνου θα τους αναδώσει. Ξέρει τι κάνει ο Μπέος, δεν είναι μπούφος. Όχι. Κατάλαβες, λέει, γιατί να μην έχω εγώ τις μεγάλες ομάδες κοντά μου. 5.000 εισιτήρια θα δώσω στον ΠΑΟΚ, 5.000 εισιτήρια θα δώσω στην ΑΕΚ, 5.000 στον Ολυμπιακό, 5.000 στον Παναθηναϊκό. Έβγαλε όλη τη χρονιά. Μιχάλη μου, με αυτό θα κλείσω. Να μην το παίζει Άντρακλας σε εργάτες του Δήμου και εκεί πέρα να κάνει την κότα. Αυτό λοιπόν να του πεις από την Βαλανιδωράκη την όμορφη. Να εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο βράδυ και το παιχνίδι απόψε. Δεν σας είπα. Το 1-2 μου έδωσε 150 ευρώ εμένα και το γιου μου. Να το θυμηθείτε αυτό. Είσαι ωραίος. Ποιο 1-2. Το μέσα στη Φραγκφούρτη είναι το 1-2. Α, εντάξει. Ναι. Και για μένα απόψε το σκόρ είναι 3-0, παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλησπέρα σας από Νίκαια. Μόνο ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκος. Ζούμε ανάμεσά τους, λέει. Δεξί μπάκο Βιερίνια 10 μουρ και μπροστά στα μάτα έβαλε, λέει. Για το παιχνίδι με το Βασιλάκη. Ο Βαφτισμίος. Ναι. Κέρδισε την Brighton που είναι καλύτερη ομάδα από τη Φραγκφούρτη, λέει. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο είναι η μέρα που θα βρεθούν. Δεν γίνεται τότε. Πάμε σε γραμμέλα, καλησπέρα. Έλα. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ρε Εβερτον. Στηρίζουμε μπλε φιλί εμείς εδώ, Εβερτον. Τη στηρίζουμε, Πρασιάδης Αλέκος. Μαζί σας είμαστε. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και εμείς στηρίζουμε εσάς. Αμοιβαία τα αισθήματα. Έτσι, έτσι. Και πριν πω αυτό που θέλω να πω, ρε παιδιά, προχθές αποσυγκινήθηκα, θα το πω μεταφορικά.
τα λόγια του Γκουαρδιόλα για τον Ποστέκογλου τα διαβάσατε? Όχι, για πες. Για τον? Εγώ λέω εκτός από προπονητής, εκτός από προπονητής είμαι και θεατής. Ναι. Το Ποστέκογλου, τον Άγγελο, τον παρακολουθά από την Αυστραλία και στην Ιαπωνία και στη Σέλτικ. Είναι πρωτοπόρος προπονητής. Και είναι και πιτσιρίκος. Πιτσιρίκος είναι, Έβερτον. Ναι. Αυτό δεν ήταν στην Παναχαϊκή. Ήταν στην Παναχαϊκή αυτός προπονητής. Και θυμήθηκα τον Κούγια που τον έδιωξε από την Παναχαϊκή. Από την Παναχαϊκή, ναι. Εντάξει, ήταν το αγροτικό το έκανε. Εντάξει, μικρό. Πόσο είναι, 41, πόσο είναι, 42. Μικρός είναι, πολύ μικρός. Και ο Φερέρα λέγαμε εδώ θα μάθει το αγροτικό του στον ΠΑΟΚ. Και τώρα ξαφνικά του δίνει 30 εκατομμύρια βράφου, εδώ ήταν φυτό. Ήταν προπονητής εδώ. Βάζετε αυτό να δείτε το τσεντερφόρ, πώς λέγω. Τους διάλυσαν. Τους διαπάνε. Τι να δουλέψει, βρε τώρα, αφού δεν έβλεπε τώρα. Άσε με, ρε Βερτίν τώρα. Πήγε στη Βραζιλία τώρα και είχε καλό ρόστερ εκεί και έγινε μάγκα. Ναι, τώρα. Εδώ τα έκανε κουλουβάχατα, δεν θυμάσαι. Ο προπονητής, άκου λίγο, ρε. Μάθετε όλοι, και άκουγα και μια πρωινή σήμερα εκπομπή εδώ. Μάθετε όλοι. Μάθετε όλοι. Δεν θα πω ονόματα ποιοι κάνανε εκπομπή και τέτοια. Λοιπόν, οι παίκτες κάνουν το προπονητή. Ξυπνήστε. 100 φορές το έχω πει. Με ποιοι παίκτες όμως? Του Κουτσού Ηλία. Να σε πω κάτι. Πες μου ένα, πες μου ένα το καλύτερο προπονητή, ρε, που γουστάρεις. Πες μου. Πες μου το καλύτερο προπονητή που γουστάρεις. Ο Ντάιτς. Ποιο να... Το Λίμπρεξ. Το Λίμπρεξ. Α, το Ντάιτς Λίμπρεξ νόμιζα λες. Της Έβερτον. Λοιπόν, άκου λίγο. Άκου λίγο. Πάτω να... Σε ποια ομάδα θέλεις? Στο Πανετολικό. Πανετολικό, πάτω και πάρε πρωτάθλημα. Πάνε Βέρτο να πάρει πρωτάθλημα. Χωρίς μεταγραφές. Να δω τι προπονητάρα είναι. Για την Ελλάδα λες. Βρε πού, σε ποια ομάδα θες να τον πάω? Γενικά, πες μου μια ομάδα, ρε, να τον πάω. Πού θέλεις? Η ομάδα αυτή όμως θα πρέπει τον προπονητή να τον αφήσει να δουλέψει. Άμα δεν κάνει μεταγραφές ο προπονητής, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και όχι ο προπονητής παίκτες. Έκανε λοιπόν και ο Καρπουζάς 50-60 εκατομμύρια μεταγραφές και έκανε μια τρύπα στο νερό. Και ο Αναστασιάδης πήρε κύπολο και έκανε ευρωπαϊκή πορεία. Εσύ λες τώρα ότι φταίει ο προπονητής του... Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Άκου λίγο. Για τον ΠΑΟΚ, άκου, θα σε πάω. Τι ποδοσφαιριστές θα πάρει? Άκου λίγο. Ναι. Λοιπόν, φταίει ο προπονητής. Παλάφα! Κάτσε να μην δεις, σου πήρε. Κάτσε να πήρε. Πες, για πες. Μπαλάφα, έχεις κολλήσει με τον Μπαλάφα και εσύ μου. Μπαλαφίνιο είναι, δεν είναι Μπαλάφας. Βραζιλιάνο τον είχαμε κάνει όταν είχε κάνει τον κολτό εκεί μέσα. Μόνο έτσι πως έτρεχε για μπάλα δεν ήταν. Άκουμε λίγο. Φταίει ο προπονητής του Ολυμπιακού που ο Ολυμπιακός πάει έτσι. Θέλω να μου απαντήσεις αυτό. Για μένα, σου πω εγώ για μένα. Οι στόπερ φταίνε που δεν έχει παίκτες. Ποιος τους έφερε αυτούς? Αυτός. Ε τότε. Ναι, αυτός έβαγε το κεφάλι. Συγγνώμη. Αυτός φταίει. Ναι ρε αγόρι μου, αυτός φταίει 100%. Ναι. Να σε πω κάτι. Μπράβο. Άμα είχε άλλους παιχταράδες, θα ο Ολυμπιακός θα κερδίζε. Πού? Τι πού, αύριο, ρε, παντού. Αύριο. Χθες. Όχι αύριο, χθες. Παντού ρε θα βάζει. Άμα είχε άλλο ρόστερ, ρε. Για να μην περιμένουμε. Κοίταξε, Ολυμπιακό τώρα το Βόλο τον παίρνει με τη φανέλα. Δεν πάει να παίξει μπάλα. Α, να λέμε. Να σε πω κάτι. Άμα δεν παίξει μπάλα, πώ θα το πάρει τον Βόλο δηλαδή? Γιατί παίζανε κουτσό. Συγγνώμη λίγο. Δύο γκολ έκανε ο Ολυμπιακό. Έκανε δύο γκολ. Και έβαγε δύο. Με μπέναλτι και. Ναι, αφού αμυνά του είναι για τα μπάλα. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Τι να σε κάνω. Ο Μαδάρα έχει μαρινάκι, μην αλλάξει τίποτα. Αυτός άμα ήταν στη Ρουμανία θα λεγόταν Κομανέτσι. Τώρα δεν μπορεί να προστατεύσει. Πού για τον ομάδα για το του. ΠΕΟ είπες Κομανέτσι για τον ΠΕΟ. Λοιπόν άμα ήταν στη Ρουμανία θα το λέγαν Κομανέτσι. Αυτός δεν μπορεί να προστατεύσει την ομάδα του. Δεν μπορεί να σώσει την ομάδα του. Και αυτά τα λέω για αυτούς τους... Άντε να μην εκφραστώ. Εγώ τον προπονητή τον θέλω όταν έχω. Αυτή την Κομανέτσι τη θέλανε στο ΠΑΟΚ. Να έρθει για να μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Αυτός δεν μπορεί να μεγαλώσει τον Βόλο ως φιοκάμπτης και θα μεγάλωνε τον ΠΑΟΚ αυτός εδώ. Καλό απόγευμα. Αυτός ο τυχάρπαστος. Καλό απόγευμα. Μπλε φιλί. Ο Μάρκος Δάρος λέει γιατί ο Γιάννης Σαββίδης αγόρασε το λιμάνι και θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και ο Δήμαρχος Μπέος έκανε τα πάντα να καλύψει αυτόν που τον έβαλε φυλακή. Δηλαδή τον Ολυμπιακό. Δίκιο έχει τον παλικάρι αυτό, δεν ξέρω ποιος ήταν, ποιος έστειλε το μήνυμα. Ο Γιάννης ο Δάρλας είναι, ο Μάρκος. Πάμε στον επόμενο, έλα για να πάρουμε στο διάλειμμα, έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχαλιό, καλησπέρα Θανάση. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη, δυνατά, πάμε δυνατό, σε βλέπω σήμερα. Πάντα, όλα μου τα χρόνια, αφού αγαπώ αυτή την ομάδα την τίνια και την καθαρή, μου δίνει χρόνια, μου δίνει ζωή.
αυτή η ομάδα έχει ήθος, έχει τιμιότητα. Ό,τι κερδίζει με ιδρώτα στο χόρτο. Πώς να μην μου δίνει χαρά εμένα. Τι να πω, 70 και άλλα 70 θα την αγαπάω. Και πάμε να πω και για κάποια πράγματα, Μιχαλιό και Θανάση, που εγώ γουστάρω, όπου το πρώτο ξεφτιλίκι το έφαγε ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ την τεσσάρα. Τρώει την πεντάρα μετά και αν υπήρχε διαιτησία, τιμιότητα και καθαρότητα, και ο Μπέος, αφού ξέρουμε, ο Μπέος είναι όλα τα χρόνια με λένε ίσο. Ο Μπέος, βρε, ο Μπέος μάγκας είναι για μένα. Αφήστε τον Μπέο τώρα, Γιάννη μου, άφησε τον Μπέο. Μπέος είναι μάγκας για μένα, άστο. Σε τι είναι μάγκας? Κοιτάει την ομάδα του. Κοιτάει την ομάδα του. Πρέπει να πάρει τους τρεις πόντους. Άκουμε λίγο. Έπρεπε αυτήν την ομάδα να την κλωτσίσει, ρε Μιχαλιό. Αυτή την ομάδα ο Μπέος την υποστήριξε χθες. Πώς να τον αφήσω, αγόρι μου? Δεν θέλω να διαφωνήσω. Αυτό που νιώθω, λέω. Έπρεπε να την κλωτσίσει για να δει ο κόσμος όλος ότι υπάρχει και κάποιοι που αντιμετωπίζουν αυτή την ομάδα τη Βρώμικα. Γιατί θα καθαριζόταν άμα χθες δεν έβγαινε να παίξει ο Μπέος? Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, για κύριε μένα, Γιάννη. Να σου πω κάτι. Ο Μπέος έκανε ξεφτιλίκι για την πάρτι. Άκουσε, κύριε Γιάννη. Ο Ολυμπιακός συζήτησε με τον Μπέο και του λέει: θα μπούμε μέσα, εμείς δεν θα περάσουμε το παιχνίδι, δεν το περάσουμε. Παίξουμε πέντε πάσες, να λήξει το μάτς, να μην τιμωρηθούμε. Και είπε ο Μπέος: αν ήταν άλλος. Λέει κάποια πράγματα. Με λίγο. Αν ήταν άλλος. Συγγνώμη λίγο, Παρπαγιάννη. Αν ήταν άλλος, θα έλεγε: όχι, εγώ το παιχνίδι έληξε, θα πάρω τους τρεις πόντους. Τώρα θα του τάξανε δύο πόντους ότι θα του δώσουν αργότερα. Δεν ξέρω, αλλά πάντως το μάτς δεν έπρεπε να γίνει. Θα τη δούμε τη διαιτησία από εδώ και μπροστά, Νάση. Θα δεις τι θα είναι για τον Βόλο διαιτησία. Θα τη δούμε. Λοιπόν, να πω και το τελευταίο που αυτό το είπε Μιχαλιό και Θανάση, η γυναίκα που είναι από 18 χρονών, την έκανα πάω. Και είμαστε μαζί στην Αγία. Τι μου είπε να σας πω? Επειδή είναι πόντια και μου λέει να πει στα παιδιά, σας ακούει. Κάκαλα θα βρεθεί ένας να έχει, ποντιακά, πόντια είναι για όλοι, να βρεθεί, να διώξει αυτήν την ομάδα από την Ελλάδα, να βλέπει ο κόσμος λίγο πιο καθαρό, γιατί έχουμε κι άλλους που παίζουν λίγο βρώμικα, αλλά αυτοί είναι αρχηγοί. Αυτή είναι η αρχηγή. Θα βρεθεί κάποιος να τους διώξει από την Ελλάδα, αυτού, και τους που έχουν αυτούς εκεί πέρα που είναι προέδροι τους, και αυτή την ομάδα, μόνο έτσι θα δει λίγο καλό ποδόσφαιρο ο κόσμος. Παιδιά, κύριε Σκάντε, θα πάτε για διάλειμμα, σας ευχαριστώ. Να σε καλά, Γιάννη. Τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι, Μιχαλιό, τώρα πια. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη ράγια, μπήκε στα καλούπια. Εντάξει. Μέσα, οι οποίοι από εδώ και μπρος θα τους μένουν και χαιρόμαστε. Τα μάτς πρέπει να τα προσέχουμε, Γιάννη μου. Όλα τα μάτς, άστο. Άστο τώρα. Οι φανέλες δεν παίρνουν τα μάτς. Είναι στέπατε χθες ο Ολυμπιακός μες στο Βόλο. Δεν τη φοβάμαι πλέον. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα όπως και εσύ πιστεύεις. Να σε πω. Εγώ τώρα έχει 4 αγωνιστικές. Λέω δόξα τω Θεώ, παίζουμε μπαλάρα. Αλλά όλα τα μάτς θέλουν προσοχή. Προσοχή. Όλα τα μάτς. Μπε σαν πάω μέσα. Σαν πάω καμπά πει δεν φοβάμαι. Μπέλε μας μου σαν πάλι σήμερα. Έγινε, Γιάννη μου. Άμα παίξουν σαν ΠΑΟΚ δεν φοβάμαι, να παίξουν όμως. Αυτό λέω. Καλά απόγευμα. Νίκος Τεριζόπουλος μας παρακολουθεί. Αλλά Νικόλα, φιλιά στην Ουνά. Ο Δημήτρης Καραμανούλης παρακολουθεί. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ας το πάμε λίγο παραπέντε, γιατί θα αργήσει λίγο ο δικός μας να έρθει να μας αλλάξει πέντε λεπτά. Πέντε να πούμε εμείς, θα κάνουμε μέχρι τις 5:30-6:25 για να δούμε το μάτς, να δούμε τις φάσεις. 5:30 διαβημίσει. 6:25 που είπε ο Κώστας. Κοίταξε, να δεις ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μία καλή φόρμα. Εντάξει. Και όχι μόνο. Τελευταία 4 μάτς, ναι. Όχι 11 παίχτες. Όλοι, 18 που παίζουν 18. Και αλλαγές, όλοι. Μπράβο. Να πούμε τώρα και λίγο. Η ΚΑΠΑ 17 κέρδισε 2-0 προχθές στο Βόλο. ΚΑΠΑ 17, ναι. Νικολάρα, εκεί έχετε σπάσει όλα τα. Τον έβαλε εκεί, τον έβαλε ακόμα άλλο. Εντάξει, κουτσουκούτσου δεν έβαλε. Πρέπει να το βάλει. Πρέπει να το βάλει. Αφού πας με rotation. Και ο Ελευθερούδης, καλός γυμναστής ο Ελευθερούδης. Ναι. Εντάξει, πολύ καλός. Είναι. Ναι. Τα έχει τα που λένε σφαίρα. Ο Ελευθερούδης είναι. Επειδή τον παρακολουθώ και βλέπω και μικρός μου λέει. Τραυματισμός έχει η ομάδα. Μπράβο τον παλικάρι. Πολύ καλό. Σε αυτό έχει ο γυμναστής βέβαια 100%. Και ο Ελευθερούδης
δείχνει ότι έτσι και έχουν κάνει μια καλή ομάδα. Τώρα πρόσεξε. Αυτός ελευθερούς ήταν στο Ολυμπιακό. Όχι, όχι. Τώρα δεν ήταν αυτός ελευθερούς, πού ήταν. Εδώ σαν χωριέται και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Τον διάλεξε ο Πολυγιώτοπης. Αυτός κάπου σε μεγάλη ομάδα, δεν θυμάμαι. Και τώρα τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ, να ξέρουν, η ΚΑΠΑ 17 έχει περάσει να παίξει τα play-off στα Αθήνα. Δηλαδή ναι. Επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό 1-2-0 στο Αγρίνιο, τώρα πάει εκεί η ΚΑΠΑ 17 και έτσι. Ο οποίος έχει καλό υλικό και προχωράμε. Τώρα να πούμε ότι η ΚΑΠΑ 19 κέρδισε τη Λαμία 2-1. Η μόνη που έχασε είναι η δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα. Και κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει, θα δούμε. Πάμε στο διάλειμμα. Πες τον τελευταίο το χωρικό για να πάνε να πιούνε. Και να πούμε στο φίλο μας το Γιώτη με το γυράδικο στο Μποτσάρι. Χρόνια του πολλά να τα εκατοστήσω ηγέτη. Τώρα πήγα το πρωί και δεν με είπε τίποτα. Ναι, τώρα πήγα, φάγα το γλυκάκι, εντάξει. Πολύχρονο ηγέτη. Πολύχρονο. Σπορ καφέ. Γιάννη Μπαμπάλιτ. Όλα τα μάτσι προμεζέπολη τελεία. Στιμές πολύ καλέ. Το καλύτερο στέκει στην περιοχή τη Ασπροβάλτα. Οδό Δαβάκη 5. 6-9-82-100-222 για τα ρεζερβές σας. 6-9-8-2 είπα 100-222. Επανερχόμαστε. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Πάμε λίγο στην αρχή. Παραλύσει, έλα Νικολάρα, έλα. Δώσε πράγματα. Έχουν 34 χρόνια εμπειρία. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτικά ευσαερίων και φυσικά full service. Άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127 έναντι στρατοπέδου Καρατάσου. Απέναντι από τον Καρατάσου. Απέναντι από τον Καρατάσου. Έναντι λέει. Εντάξει. Απέναντι. Μπράβο. Τηλέφωνο 231-060-25-82. Μπορείτε να πάτε εκεί να κάνετε το σερβις και θα λέτε ακούμε Λεοντιάδη Δημόπλο και θα έχετε και μια καλύτερη τιμή. Να πούμε τη Δήμητρα Κίτσου, καλησπέρα ηγεσίες, λέει η Ευρωβουλευτήνα εκεί στην Πάτρα, η φίλη μας. Το είπαμε τώρα και πάμε να πάρουμε λίγο Στέλιο Στεριάδη να μας πει εντεκάδες αυτή. Συγγνώμη λίγο από τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Πού την είπαμε την εντεκάδα. Να δούμε, έπεσες μέσα. Ή πάλι τριάδα. 100% της Ελλάδας. Πάμε 100%. Ελά, Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα στο κορυφαίο δίδυμο. Λοιπόν, κάτσε να πω εγώ πρώτα και μετά να με διορθώσει εσύ, γιατί εγώ είπα μια εντεκάδα. Να δω, έπεσα μέσα. Λοιπόν. Ήμουν στον δρόμο και σε άκουγα, Μιχάλη. Α, εντάξει τότε. Έπεσα μέσα. Έχεις 10 στα 11, έχασες μόνο τον Αντρίγια. Α, έβαλε Ζιβκοβιτς. Δεν έβαλε Ζιβκοβιτς. Δεν έβαλε, και ποιον έβαλε. Τον Τάισον. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα ναι. Από την αρχή. Ναι. Καλησπέρα καταρχήν από το κήπεδο της Τούμπας. Καλησπέρα. Έχουν έρθει οι δύο ομάδες. Το κρύο είναι. Πολύ. Αρχίζει να γίνεται τσουχτερό. Ναι. Πάμε να δώσουμε δεκάδες για αυτούς που μας ακούνε τώρα. Πριν από δύο λεπτά ανακοινώθηκαν και του ΠΑΟ και της Λαμίας. Θα δώσουμε και της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου. Κοτάρσκι λοιπόν κατά δοκαριά. Συνεχίζει το σερί ναι. Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι. Στο δεξί άκρο της άμυνας επιστρέφει ο Σάστρε, ο οποίος δεν είναι στην Ευρώπη δηλωμένος. Αλλά εκτιμώ ότι θα δηλωθεί για τα νοκάουτ της διοργάνωσης. Ναι. Μπορεί να τον δηλώσει. Μόλις τελειώσουν ο πρώτος γύρος, στο δεύτερο γύρο. Ναι, να το πούμε, στους 16 μπορεί να τον δηλώσει. Να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Για την ακρίβεια, παιδιά, ο ΠΑΟΚ μπορεί να δηλώσει αν θέλει και 20 παίκτες από την αρχή. Έτσι. Άρα πάμε από την αρχή πάλι. Ναι. Λοιπόν, ναι, ο Ράφα Σοάρε στα αριστερά, εκπληκτικό παιχνίδι στη Φραγκφούρτη. Το καλύτερό του από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ναι, συμφωνώ. Μιχαηλίδη Εκόνγκ, ιδιοστόπερ. Ωραία. Αμυντικά χαφ. Το δίδυμο στα χαφ του ΠΑΟΚ είναι καλοκαιρινό δίδυμο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Σβάμπ, Τσικάρας, Σβάμπ. Ναι. Ναι. Είναι τα παιδιά που κουβάλισαν την ομάδα στα προκριματικά. Στα χαφ. Δεξιά Κυρίλ Ντεσπόντοφ. Αριστερά Τάισον. Δεκάριο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπράντον Τόμας. Έβαλε τον Τάισον. Εντάξει. Στον πάγκο ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει τα Λιχμανίδη αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Και αυτό που είπε λίγο πριν ο Μιχάλης έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Ότι έδωσε λεπτά στον Τζίβκοβιτς για να παίξει την Πέμπτη με τον Βόλο στο κύπελο. Βιεϊρίνια και Τζιόρα Λίρατζης, Οσντόεφ, Μάρκος Αντώνιο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Στέφανο Τζίμας και Αλή Σαμάτα είναι οι παίκτες που έχει στον πάγκο. Πιστεύω, Στέλιο, πιστεύω σήμερα να δω Μάρκο Αντώνιο αλλαγή. Να τον βάλει. Κοίτα, και Μιχάλη, πιστεύω στο κύπελο να τον βάλει. Έτσι. Κοίτα, αν βολέψει η εξέλιξη του αγώνα. Ναι. Θα μπει αλλαγή ο Μάρκος Αντώνιο. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, άμα γίνει 1-2-3-0, πιστεύω θα τον βάλει. Εκτιμώ ότι σήμερα θα είναι αλλαγή, αν βολέψει το μάτς και με τον Βόλο θα παίξει βασικός. Έτσι. Αυτό είπα και εγώ. Πάμε στη Λαμία, η οποία είναι, αν όχι η πιο ευχάριστη έκπληξη, από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Με τον Αλεξέη Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Ο Ρώσος τερματοφύλακας. Στα δεξιά της άμυνας, Σταύρος Βασιλαντονόπουλος. Στα αριστερά, ένας γνωστός. Με το πέρασμά του για 6 μήνες από τον ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν, ο Σίντκλεϊ Φερέιρα. Σίντκλεϊ, το θυμήθηκα, αριστερό μπάσκετ. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Τζανετόπουλος με τον Κορνέζο. Αρχηγός για την Λαμία, ο Τζανετόπουλος. Τρεις χαφ,
ο Λιθουανός, ο Σλίβκα, ο Φάνης Τζανδάρης, ένα παιδί των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ που φόρεσε και τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και ο Ομάρ Σαντάνα, ο Ισπανός, και τριπλέτα μπροστά με δεξιά τον Ρούμπερ Μαρτίνεθ, αριστερά τον Σωτήρη Τσιλούλη και στην κορυφή της επίθεσης το σκόρερ της Λαμίας. 4-3-3 παίζει η Λαμία. Ναι, 4-3-3. Ο Καρνίλης στην κορυφή της επίθεσης. Ο Καρνίλης έχει σκοράρει 4 γκολ και έχει κάνει 3 ασίστ. Επικίνδυνος παίκτης αυτός. Ο Ισπανός, ο οποίος φέτος είναι όλα τα λεφτά για τη Λαμία. Στον πάγκο ο Βόκολος έχει τον Νάγκη, αναπληρωματικό τραυματοφύλακα, και τους Αμαράλ, Γιαννούτσο, Στάνκο, Τσιλιανίδη, Τόσιτς, Λόγκο, Μάλτσι και Μούλα. Αυτή είναι η 11. Εικόνα των δύο ενδεκάδων. Θυμίζω, διαιτητής του αγώνα είναι ο αξιοσέβαστος κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος από το σύνδεσμο 12 Νήσου, με βοηθούς τον κύριο Ιορδάνη Απτόσογλου Αθηνών, Παντελή Σπυρόπουλο Ανατολικής Αττικής. Τέταρτος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ανδριανός από την Αχαΐα, και στο VAR είναι ο κύριος Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος. Καλά ρε, πόσο χρόνο είναι ο Σιδηρόπουλος και πάλι σφυρίζει? 38-40 πόσο είμαστε? Μέχρι 45 πάρε, μέχρι 45. Παναγία. Τώρα ήταν να σταματήσει, αλλά με το VAR θα πάει μέχρι τα 50. Τι χρειάζεται, γελάτε. Ο Σιδηρόπουλος τώρα θα σας πω είναι, θα σας πω ακριβώς τώρα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος είναι 44. 9 από 59. Α, τελειώ, για ένα χρόνο ακόμα. Λίγο. Πόσο παίρνει ένα, ο διατητή, 3.000 είναι το μάτς? 2.200. Ο Λάισμα παίρνει 800. Στο Super League είναι 2.000, Super League. 2.000. Και ο βοηθός παίρνει 800. Ναι. Γιατί να σταματήσει 2.000 κάθε μάτς? Κάνει δύο μάτς. Να πάει να πιάσει κανένα κλέφτη. Αστυνομικό. Να πάει να πιάσει κανένα κλέφτη. Πώς θα τον πιάσει τον κλέφτη? Αφού είναι αστυνομικό, δεν πρέπει να πιάσει. Πού άτρεξε? Άμα κάνει 20 χρόνια πάτω, θα τον αφήσει 100 μέτρα πίσω. Τόσα χιλιόμετρα κάνει. Γιατί κάνει τεστ για να βγει. Τσίκι, τσίκι. Τι δεκάλεπτα κάνουν, ρε και εσύ. Όχι, σε πληροφορώ ότι κάνουν 200 το ένα μετά πάνω στο άλλο. Ξέρει πόσα λεπτά λέει το 200? Πόσα λεπτά? Πόσα λε το 200? 50 δεύτερα. Ναι, αλλά το ένα πάνω στο άλλο σου λέω. Δεν σταματάει. Ρε, σε 50 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνει 200 μέτρα. Περπατώντας τα βγάζω. Άκου να σου πω κάτι. Κάνουν 15 200. Ναι. 15, 50 δευτερόλεπτα το ένα, ναι. Και 50 δευτερόλεπτα σταματάνε. Ναι. 50 και το πάνε έτσι 15. Δεν βγαίνει. Το 10 και μετά σου γίνουν οι γάμπες. Έλα, ας τελειώ. Πάντως, Αγάση και Μιχάλη, βλέποντας την 11 του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μην το πω, θα το πω. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βλέπω τώρα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, η οποία έχει τρεις παίκτες στην ενδεκάδα που είναι από τις ακαδημίες της ομάδας. Να. Έτσι. Ναι. Και στον πάγκο είναι ένας, δύο, τρεις, άλλοι τρεις είναι στον πάγκο. Δηλαδή συνολικά στην αποστολή των 18 παίκτων είναι 6 από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, και όλοι τώρα. Το χειροκρότημα που ακούτε είναι γιατί βγήκαν να το φύλακα. Πόσο κόσμο έχει, Στέλιο, πόσο κόσμο έχει τώρα? Τώρα, πόσο κόσμο έχει, είμαστε. Έχει ελάχιστο κόσμο. Θα μπουν μέχρι τις 6, έχει δρόμο. Εντάξει, προς το παρόν είναι καλή και η θερμοκρασία. Εντάξει, έχει και κρύο, έχει και κρύο τώρα. Μην τρελαίνεστε. Πάνε τρώνε γύρω εκεί στο Γιώτη και μετά φεύγουν κατευθείαν προς το γήπεδο κατευθείαν. Πάντως, επαναλαμβάνω, για όσους συνδέθηκαν τώρα και μπήκαν στην παρέα μας στο Λίμπερο 107,4 την 11 του ΠΑΟΚ. Στο σημερινό παιχνίδι που κλείνει το πρώτο γύρο, άρα από εβδομάδα μπορεί να, μέσα στη εβδομάδα μπορεί να κάνουμε και μια αποτίμηση του πρώτου γύρου. Ωραία. Σήμερα τελευταίο παιχνίδι, 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Κοτάρσκι τερματοφύλακα, Σάστρε δεξιά, Ράφα Σοάρε αριστερά, Εκόνγκ Μιχαηλίδη δύο στόπερ, Τσιγκάρα και Σβάμπη δύο χαφ, δεξιά ο Ντεσπόντοφ, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Ντέλια και στην κορυφή τη επίθεση ο Μπράντον Τόμας, από τον οποίο θα πρέπει να του πιστώσουμε, Μιχάλη και Θανάση, ειδικά εσείς που έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Τον γκολ. Ότι η φάση του 2-1 ξεκινάει από ένα εκπληκτικό δικό του κοντρόλ που αν το κάνει κανένα και πρώην, όχι. Πρεσάρι πρώτα. Κλέβουμε την μπάρα. Μπράβο. Και κάνει κοντρόλ μυθικό. Έτσι. Που αν το κάνει κανένα άλλο τώρα θα ήταν Κωνσταντέλια. Κάτσε ο Κωνσταντέλια, δεν το έκανε πάσα. Ναι, αλλά ποιο την έδωσε στον Κωνσταντέλια την πάσα? Ο Πράττον την έκλειψε την μπάλα και την έδωσε στον Κωνσταντέλια. Εντάξει, πήρε ο Κωνσταντέλια και του τη δίνει. Ναι. Και καλό παιδί ο τερματοφύλακα. Σουτάρι ο Μπράττον. Καλό παιδί ο τερματοφύλακα. Ναι, καλό παιδί. Την έδωσε σπάζει, τη σπάζει το Ζήφκοβιτ. Ναι, τη σπάζει το Ζήφκοβιτ. Να πούμε ότι απευθείας κάνει το ματσάκι από την Τούμπα 6 ώρα, Στέλιο. Καλή επιτυχία, σε ευχόμαστε. Όπως καταλαβαίνετε, γουρλής είναι ο Στέλιος. Φέτος θα τους ξεμαλιάσει από το ζωή, έτσι βλέπω τη δουλειά. Μ' αρέσει όταν μπαίνει τον γκολ, τον γκαζώνει εκεί. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Έτσι, άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε το ματσάκι. Το χειρότερο. Συγγνώμη λίγο, Στέλιο. Βλέπουμε το ματσάκι και ακούμε
Στεργιάδη, στο Λίμπερο 107 και 4. Για πες τι πες. Το χειρότερο για μένα ήταν στη Φραγκφούρτη, όπου δεν είχαμε monitor. Ναι. Γιατί ήμασταν πολύ ψηλά στα δημοσιογραφικά. Και όταν μπαίνει το γκολ του Ζιβκοβιτς, από μέσα μου τώρα έλεγα την ώρα που φώναζα: σε παρακαλώ, μην είναι offside τώρα. Σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Και φάνηκε όμως ότι δεν είναι εμείς που το είδαμε. Εγώ ξέρω που κατάλαβα ότι δεν είναι offside. Γιατί δεν ξέρω αν το πιασε η τηλεοπτική κάμερα. Με το που μπαίνει το γκολ μετά από 10 δευτερόλεπτα, σηκώνει να κάνει δύο αλλαγές σε Άιντραχτ. Που σημαίνει ότι αυτή από το τάμπλετ είδαν ότι δεν είναι offside. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστό. Οπότε εκεί πίστηκα ότι το γκολ μέτρησε και ο ΠΑΟΚ σήμερα θέλει να κάνει τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Έχω εσένα, δεν φοβάμαι. Έχω εσένα που τα γούρια μου όλα βγαίνουν τώρα. Τι μου λες τώρα, έχω εσένα, δεν φοβάμαι. Έχει ένα πολύ σημαντικό κίνητρο ο ΠΑΟΚ απόψε. Να προσπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Ναι. Μετά την Γκέλα χθες στο Βόλο. Και να δούμε τι θα γίνει το βράδυ στο ΑΕΚ Άρης. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ντέρμπι. Οκ, θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα την 5η 7 η ώρα υποδέχεται το Βόλο εδώ στην Τούμπα για τη φάση των 16 του κυπέλου. Και την Κυριακή πάει να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι για ευνόητους και όχι μόνο λόγους στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Μετά, Στέλια, έχουμε την 5η με το κτό. Μετά την 5η ο ΠΑΟΚ παίζει εδώ με την Ελσίνκη 8 παρατέταρτο. Και μετά Κηφισιά εκτός. Την επόμενη Κυριακή πάει να παίξει στο εξωτικό γήπεδο με τα Νταμάρια. Κηφισιά. Στην Κεσαριανή. Έχει καλό πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και μπορεί με μια στραβή του Παναθηναϊκού να μπει και μπροστά σε αυτά τα 2-3 παιχνίδια. Τους έχω στην έδρα μου, θα στο λέω συνέχεια. Ναι, αλλά πάει στον Ατρόμητο Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω κάθε Κυριακή να κερδίζω. Κατάλαβες, και όταν έρθουν τα ντέρμπι εδώ μέσα, άσε να τους ξεμαλιάσω. Όταν έρθει η ώρα εκεί. Και ευθεία να είσαι, δεν σε πειράζει να είσαι εκεί. Όχι, εγώ δεν θέλω να χάσω το από τα μικρά μάτια τώρα από του. Έτσι, μπράβο. Έγινε Σελάκο μου. Πάντως, πριν κλείσουμε, άκουγα λίγο πριν στο αυτοκίνητο αυτό που λέγατε περί διαιτησίας. Και επειδή είδα το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό, ο Θανάσης έχει το προνόμιο να έχει ζήσει και τις δύο πλευρές του φεγγαριού. Έτσι. Και να ευνοείται από τη διαιτησία και να αδικείται. Και νομίζω ότι το να αδικήσει από τη διαιτησία είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, σε ένα μάτι το οποίο όσοι το είδαμε χθες, πραγματικά διαβάζοντας την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, νομίζεις ότι ζούμε σε άλλη πραγματικότητα. Σε ένα μάτι το οποίο ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός να διαμαρτύρεται κιόλα. Ευνοήθηκε γιατί. Στο τέλος. Στο τέλος. Θα μπορούσε να πάει μείον 3 και 3 πόντους. Όχι μόνο στο τέλος. Πού? Βγάζει δύο κίτρινες στο Μίγα στα δύο φάουλ που κάνει. Ενώ το πρώτο δεν υπάρχει. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Έτσι. Και το φάουλ το κάνει ο Φορτούνης στο Μίγα. Έχεις δίκιο. Αλήθεια λες. Έγινε το φάουλ και μετά έγινε το πέναλτι. Έχεις δίκιο. Πάντως, εγώ συγκεκριμένος διαιτητής, εγώ τον είδα ότι ήθελε να το φέρει χι. Πώς μπήκε στο τέλος, αφού τα είχε κάνει έτσι και δέχτηκε να πάει να κάνει τα τρία λεπτά, πρέπει να πήρε πολύ πίεση. Γιατί αφού το μάτσε, θα το φέρει χι. Φαινόταν ή να κερδίσει ο Βόλος. Θανάση, ο Παπαπέτρο είναι καλυμμένος από τον νόμο. Ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ λέει ότι μέσα σε μία ώρα πρέπει να πάρει απόφαση διαιτητής. Αυτή η ώρα δεν πέρασε, οπότε. 53 λεπτά ήταν. 53 ο φίλος μας ο Τάσος, ο οποίος δεν βλέπει δεύτερες κίτρινες σε άλλα παιχνίδια, δεν βλέπει πέναλτι μανσέτες σε άλλα παιχνίδια. Το πέναλτι του Βόλ δεν το είδε. Έπρεπε να περιμένουμε το βάρο το δει, που το είδαν στην Άσα στο διάστημα. Ναι. Από το φεγγάρι το είδανε. Τέλος πάντων. Πονεμένη ιστορία. Όπως είπα, Θανάσης, καλό παιδί ο Τάσος. Καλό παιδί. Καλό παιδί, παιδί ναι. Έγινε Στελάκο. Καλή επιτυχία, πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Λίτσα Ελευθεριάδου μας παρακολουθεί. Γεια σου, κουμπάρα. Ο Δημήτρης ο Νάτσης μας βλέπει. Γεια σου. Λοιπόν, Δημήτρα, ο Νάτσης λέει διαδικασία, αλλά πάμε σε γραμμή. Μέχρι τις 6 παρά 25 θα κάνουμε. Μπράβο. Όπως καταλαβαίνετε, πόσες γραμμές έχουμε, Γιώτα Νικολαίδου. 5. Θα τις πάρουμε και τις 5. Έλα. Πάμε, καλησπέρα. Εγώ είμαι πρώτος. Ναι, ναι, ναι. Έλα, τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Εγώ ακόμα στη Φραγκφούρτη είμαι. Ακόμα δεν γύρισα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε το μάτς τώρα. Εντάξει, τώρα και έχετε και ακροατές πίσω, ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Το μάτς που έχει το προτεραιότητα. Άκουσα κάποιους ακροατές, παιδιά, να είστε λίγο προσεκτικοί με το πώς τοποθετήσετε στα δικαστικά. Μην φέρνουμε σε δύσκολη θέση τώρα το Θανάση. Γιατί ακούστηκα πράγματα που ευλογικά δεν σκέφτονται λίγο. Να υπονοείτε, ρε. Μπορείτε να υπονοείτε πράγματα. Μην τα λέτε έτσι φορά παρτίδα. Δηλαδή να είστε λίγο προσεκτικοί. Εγώ δεν ενοχλήθηκα δηλαδή. Προηγουμένως βγήκε κάποιος και έλεγε για μήπω τώρα και τους βάλουμε και τους άλλους σε σκέψεις. Να υπονοείτε πράγματα. Μην τα λέτε φορά παρτίδα. Και φαίνεται και τα δύο τα παιδιά σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τώρα αν καταλαβαίνετε τι λέω, Θανάση και Μιχάλη. Καταλαβαίνουμε, μια χαρά καταλαβαίνουμε. Να είστε, εμείς οι ακροατές πρέπει να προστατεύουμε την εκπομπή. Μπορούμε να υπονοούμε πράγματα. Έτσι. Και όχι να τα λέμε ευθέως. Έτσι. Λοιπόν, άντε καλή επιτυχία στην ομάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, όλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο 533 ταξιδιώτης. Ο Γουρλής. Έλα ρε, Θόδωρε. Έλα μωρή φαντασία. Ο Θόδωρος είσαι, ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος, ναι. Έλα ρε, παιχταρά μου.
Δεν χάνουμε, τελείωσε. Έχω 5 στα 5. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είπα. Πού είσαι, πού είσαι τώρα, πού είσαι τώρα. Μια είμαι έξω από το γήπεδο. Α, εντάξει. Είμαι έξω από το γήπεδο, περιμένω τον Άγγελο να μπούμε μέσα. Θα μπεις μέσα τουλάχιστον, εντάξει. Πάντως κοίταξε, σε μνημονεύσαμε μετά το παιχνίδι και είπαν, ο 5-33 το είπε. Εσύ και ένας ο οποίος είπε ένα 2. Με είπανε κιόλας, με είπαν, αλλά δεν πρόλαβα, δεν ήμουν Γερμανία ακόμα, γύρισα Παρασκευή απόγευμα. Εντάξει αγόρι μου, αφού με έφερε στο διπλό δεν με νοιάζει αδερφέ. Δεν με νοιάζει, είσαι παλίκαρος, είσαι παλίκαρος, είσαι παλίκαρος. Λοιπόν, λίγο σοβαροί να είμαστε, έτσι, γιατί σήμερα... Πολλές φορές την έχουμε πληρώσει. Θέλει προσοχή, αυτό λέω. Θέλει προσοχή, Θοδωρή μου, αυτό λέω. Αυτό λέω, αγόρι. Αυτό με το Ολυμπιακό πρέπει να γίνει μάθημα σήμερα. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Μη σηκώσαμε τη μύτη ακόμα τώρα. Περάσαμε μέσα στη Φραγκφούρτη. Τώρα σηκώσαμε τη μύτη. Θέλει τρεξίματα, πάθος. Έτσι, μπράβο. Να κερδίζουμε τα μικρά και μετά στο τέλος θα τους ξεπατώσουμε. Αυτό που είπαμε. Θα τους ξεμαλιάσουμε. Θα τους ξεμαλιάσουμε, θα λέτε. Θα τους ξεμαλιάσουμε. Τα μικρά έχουμε πρόβλημα. Έτσι, έτσι. Κοιτάξτε, τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Ενώ τα μικρά σου δίνουν 3 πόντους. Κέρδισε τους σίγουρους. Έτσι ακριβώς. Ο Μπάγεβιτς έτσι έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Κέρδισε τους μικρούς και με τους, τα ντέρμπι έπαιρνε φυχή. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Και στον Αχιλέα, τον ηγέτη, τον Αχιλέα. Πάμε και στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Εγώ ναι, ναι. Γεια σας. Καταρχήν πήρα να. Δώσω φόρο τιμής σε δύο από τις μεγαλύτερες παιδιές που έχουν περάσει τις θέσεις τους όλων των εποχών. Να είσαι καλά. Σε εσένα και τον Θανάση. Να είσαι καλά, άνθρωπε. Έτσι πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Το όνομά σου πώς είναι? Αντώνης, Αντώνης λέγω. Καλώς ήρθες στην παρέα, Αντώνη. Σας ακούω καθημερινά, αλλά σήμερα είπα να πάρω ένα τηλέφωνο. Καλά έκανες, καλά λοιπόν, έκανες. Εμείς είμαστε απλά παιδιά και βλέπεις ότι μιλάμε ήρεμα και αυτά και ακούμε και τη γνώμη του κάθε ακροατή. Εντάξει, ας ξέρουμε πολλά, αλλά ακούμε και τη γνώμη σας. Εγώ ήθελα να πω λίγο για τον Μπέο που ακούστηκαν πολλά από κάποιους συνοπαδούς μου, έτσι ο Μπέος, αλλιώς ο Μπέος κλπ. Και τι έκανε και έκανε κολοτομπά. Εγώ νομίζω ότι ο Μπέος άκουσε τη φωνή της λογικής σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ο κερδισμένος της αγωνιστικής, γιατί κατάφερε να πάρει ένα πόντο. 100%. Και είναι και κερδισμένος και ως προς τους Big Four, ας το πούμε, πλην του Ολυμπιακού, γιατί ενδεχομένως είναι και από τις λίγες ομάδες που θα κόψουν βαθμός στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, αδερφέ. Δηλαδή θα τον πειράζει άμα πάρει άλλους δύο πόντι, θα τον πειράζει? Γιατί το άμα δεν γίνει το μάτς είναι τρεις πόντι και έναν Ολυμπιακός. Άκουσε τη φωνή της λογικής. Δεν νομίζω ότι θα το πήγαινε τόσο κόντρα. Δεν είναι και τόσο μπρουτάλ που το λένε, ας πούμε. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός παράδειγμα ήρθε, πήρε ένα παιχνίδι μέσα στην Τούμπα, γιατί ο άλλος χτύπησε λίγο τον αυχένα και έφυγε από το γήπεδο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σενάρια γενικά στις ομάδες αυτές. Εγώ πάντως και εγώ στη θέση του να ήμουν, παιδιά, αυτό θα έκανα. Θα έλεγα εγώ από τον βαθμουλάκο μου, παιδιά, εγώ έκοψα βαθμό. Πήρα και 5.000 εισιτήρια. Άνα μπράβο, εντάξει. Γιατί να μην το κάνει, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Εντάξει, το βλέπεις ρομαντικά. Το εγώ δεν θα το βάζα. Ειλικρινά σου λέω, δεν θα μπαίνα. Δεν το βλέπω ρομαντικά, το βλέπω τελείως ψυχρά. Και εγώ σου λέω ρομαντικά, εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα έπαιρνα τους τρεις πόντους, γιατί δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Εγώ θα τους ξεμάλιαζα. Γιατί ήταν Ολυμπιακός. Αν ήταν άλλη ομάδα, μπορεί να το έκανα. Αλλά με τον Ολυμπιακό θα τους ξεμάλιαζα. Εντάξει. Γιατί έχουμε εμείς, εντάξει. Έχουμε τις παροπίδες, τι να κάνουμε. Τώρα κοιτάξτε για την 11η που άκουσα. Πλέον στον ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κανείς μας δεν απορρεί ποιος θα παίξει. Δηλαδή όποιος και να παίξει λέμε εντάξει, είναι μια νορμάλ εντεκάδα. Εγώ αυτό βλέπω. Η μόνη περίπτωση που θα αλλάξει ο Κοτάρχης. Θα πούμε εδώ κάτι έχει γίνει και δεν παίζει ο Κοτάρχης. Εδώ την Πέμπτη δεν παίζει την Πέμπτη. Θα βάλει το Ζίβκοβιτς στο κύπελο. Την Πέμπτη λόγω κυπέλλου. Με υποκανονικές συνθήκες. Εγώ έβαλε προχτές τον Ζίβκοβιτς με τη Β' ομάδα και έφαγε 3 γκολ. Χαλαρά τρία γκολ. Εντάξει. Άλλο τώρα ο Πάπ. Γιατί άλλη άμυνα έχεις τώρα... εσύ, άλλη άμυνα έχει η δεύτερη ομάδα, ρε Θανάση. Το πρώτο έφταιγε, το έπνιξε. Ο Λουτσέσκο ότι σε αυτό το ρωτέσον που κάνει βλέπει πολύ μπάσκετ. Δηλαδή άμα δεις ο ΠΑΟΚ τώρα τελευταία παιχνίδια είναι μια ομάδα που, η οποία έχει, αν ήταν μπασκετική θα είχε συνέχεια στο ρωτέσον 10 παίκτες. Έτσι πρέπει να βλέπει πολύ μπάσκετ και το κάνει αυτό. Εντάξει, μακάρι να μας βγει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, παιδιά. Πιστεύω πρωτάθλημα, κύπελλο και... Κόφερες link, ναι. Εντάξει, το κόφερες ένα βήμα λίγο πίσω κάνει. Θέλεις μεταγραφούλες, μεταγραφούλες. Άμα κάνεις μεταγραφούλες, θα είσαι σε όλα μέσα. Να σου πω, αυτό που λες για center for, άμα πάρεις center for, θα μείνει πολύ πίσω ο Τζίμας. Αυτό είπα εγώ, άμα φύγει ο Σαμάτα. Συγγνώμη λίγο, αδερφέ, περίμενε λίγο. Άμα πάρεις, περιμένετε λίγο.
Άμα δεν με πάρει center for, να με βάλει το τσίμα να παίζει. Αυτό λέμε. Τον βάζει τώρα. Περίμενε λίγο. Ρε. Τον βάζει τώρα, μου τον έβαλε δύο λεπτά. Και Θανάση τώρα. Άμα δεν έχει το Σαμάτα, θα τον εβάλει. Άμα έχει Σαμάτα, δεν θα τον εβάλει. Αυτό λέω. Και άμα, δεν κάνει μεταγραφή. Άμα, αυτό λέμε. Άμα κρατήσει το Σαμάτα, δεν πα πουθενά. Ε, μπράβο. Αυτό είπα. Είπα, πάει στο τον Εθέλη, πώ τη λένε. Σαμάτα. Να, εγώ διαφωνώ. Αν πάρει άλλο στη θέση του Σαμάτα, θα πρέπει να βάζει εκείνο. Έτσι, αυτό λέμε. Ναι, έχει δίκιο. Σωστό. Αυτό είπαμε και εμεί. Ότι άμα θα φύγει ο Σαμάτα, να κάνει στο τσίμα. Να παίξει. Όπως έκανε στον Κωνσταντέλια, όπως έκανε στους όλους άλλους και τον Κουλιαράκη. Τους επίστεψε, επίστεψε και τον Τζίμα. Ένα δεξί μπακ, θέλουμε και ένα χαβ. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Έτσι ε, αυτά αυτά είπα και εγώ. Αυτά είπα και εγώ. Εντάξει. Καλώς. Και σέντερ φορ τώρα. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Τον Τζίμα, αυτό είπα. Ο Γιάννης μας βλέπει να πούμε Σπύρος Λαυτσόγλου. Πόσες έχουμε άλλες δύο, έχουμε γιοτούλα. Τις πάρουμε μόνο. Τρεις. Λαυτσόγλου Σπύρος μας βλέπει. 29 είναι, τις πάρουμε και τις Τσιφούτη Γεωργία. Τσιφούτη χαιρό του Μπεχταράτη σε γιοτά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε στον επόμενο, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα ρε άρχοντα. Θανάση, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα αδερφέ. Θανάση, γράψε. Πες το. Πάω Κλαμία 4-1. 4-1, ναι. ΑΕΚΑΡΙΣ 3-2. Όλα τα πιάσεις τα νούμερα αυτά τα τέτοια. Τωρίνο Αταλάντα 3-3. Τι όνειρο είδες ρε γιατί. Θανάση, μπέζε για δήμαρχο στη Θέρμη ρε. Τι θα γίνει ρε γάμο, θα κάνουν κανένα δρόμο ρε. Τι γίνεται αυτή η Μαντρίτσα εκεί, τι είναι αυτό ρε. Εκεί στο, έπεσε οι χειροκοβίδες πέσαν εκεί. Εκεί στο, πώς το είναι το πώς το λένε το σούπερ μάρκετ, το Λίτ. Τη Μαντρίτσα εκεί, πλημμυρίζω κόσμος. Ναι, πλημμυρίζω ο κόσμος εκεί, θα δούμε τι θα κάνει. Τι μόνο εκεί, εδώ μας φάγανε οι λακκούδες παντού ρε, μπέζε δήμαρχος ρε. Παπαδόπουλος έχει 100%. Παπαδόπουλος έχει 100%. Τα λέμε, τα λέμε. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τα έγραψα, ναι, τα έχω. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, έλα καλησπέρα. Τι όνειρο είδε, 3-3-60 ποσοστό. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Καλά. Ο Κώστος είναι, ο Καραγιαννής. Έλα Κώστα, ναι. Λοιπόν, μην μας πας σε χάπια, μην μας πας σε χάπια, πάρουμε εμείς το τέλος τα χάπια. Έχουμε να πάμε στο αυτό, κοίταξε Θανάση, δεν τα λέω τώρα, 17 χρόνια, 18 τα λέω ας πούμε. Εντάξει. Μυρίστηκαν και ένα 1 εκατομμύριο ευρώ ας πούμε περιουσία, κοινή δική μου του πατέρα μου και της μάνας μου, ξέρω εγώ τι έγινε. Λοιπόν, αυτό τώρα κοίταξε, να σε κάψω Γιάννη να σε λείψω μέλη για να τα οικονομήσουν, κατάλαβες. Και έτσι γίνεται παντού. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή ειδικά για το θέμα σου, λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε λοιπόν, δουλειά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είναι το μάτι σήμερα. Άκου λίγο, άκουμε λίγο. Κώστα. Δεν είναι τέτοιο, με όλες τις κλινικές αυτά το ένα και... Κωνσταντίνε. Να το πει λίγο. Άκουμε λίγο, αδερφέ. Τώρα σε μισή ώρα, σε 29 λεπτά από τώρα αρχίζει το ματσάκι, ρε αγάπη μου. Λοιπόν, πάρε αύριο να πούμε να τα πεις ό,τι γουστάρεις. Τώρα έχεις πρόβλημα να το λύσουμε. Να το λύσουμε το πρόβλημα. Εντάξει, αύριο πάρε μας. Το έχω υποέλεγχο εγώ το θέμα. Το έχω υποέλεγχο, μη στενοχωριές. Λοιπόν, πάρε μας αύριο. Ναι, πάμε και στον τελευταίο. Ή μετά το μάτσο, ό,τι θέλεις. Και καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Είσαι παλίκαρος. Νίκος Βάσο Ρακοπούλου, μας ψυχάρες, λέει η Βάσο Ρακοπούλου. Μην αγχώνεσαι, να το πούμε ρε την έξι. Ναι, μωρά, να το πούμε. Το Νικολάρα μου, το Νικολάρα. Και πριν κλείσουμε να πούμε. Στο Μπαρλί Καρ Σέντερ έχουν. Μπαρλί Νικόλαο. Μπαρλί Νικόλαο. Κάτσε να τον βάλω, Νίκο. Έχει και το όνομα του πατέρα μου, γιορτάζει 6 Δεκεμβρίου. Και του γιού σου. Και του γιού μου. Ναι. Έχουν 34 χρόνια. Όχι, το γιο του πώ το λένε. Πώ. Νίκο. Λεό το φωνάζουμε. Λεωνίδα. Λεωνίδα, εντάξει. Λεό. Να πούμε. Ο Αχιλέα Αραγιανίδη μα βλέπει. Γεια σου, Αχιλέα Πεχταρά, καλησπέρα. Τα κοτόπλα και να φτιάξει μια μέρα να δούμε το Λοντιάδα να φάμε και αυγά. Τρώει 14 αυγά στην καρδιά. Τηγανιτά. Τα τρώει τα αυγά, τα τηγανιτά. 14. Ναι, τρώει έτσι. Και είναι ο μόνο που πάει για ύπνο και λέει το βράδυ καληνύχτα στα σκυλιά του. Έχουμε και αυτό. Yeah. Να πούμε ηλεκτρονικά διαγνωστικά, ευθυγραμμή, φρενόμετρα, αναλυτή καυσαερίων και φυσικά full service άμεσα υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Αυτό είναι το καλύτερο. Λεωφόρο στρατού 127 απέναντι στο στρατόπεδο Καρατάσου Πολύγνης. Τηλέφωνο 231-060-2582. Ξανά το λέω γιατί το κάναμε διακοπή στη μέση και δεν πρέπει. Στο Μπαρλί, Car Center ο Νίκος. Έχουν 34 χρόνια εμπειρία. Δεν είναι μια εβδομάδα, 2-34 χρόνια με το που βλέπει τα αμάξια κατευθείαν καταλαβαίνει τι λέει αυτό. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτικά.
πολυσερβιτή, καυσαερίο και φυσικά full service, άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127, έναντι στρατοπέδου Καρατάσου, Πολύγνη, τηλέφωνο 231-060-2582. Και αν μετά το ματς πεινάτε, πού θα πάτε? Στο γιώτη, το γυράδικο απέναντι εκεί, τρώτε, πίνετε και φεύγετε. Πολύ καλές τιμές. Αυτά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο, τώρα φεύγουμε για το ματσάκι. Ναι. Έτσι ακολουθεί, ποιος ακολουθεί τώρα, είπες εδώ? Το δίδυμο, που είναι το δίδυμο. Ο Κωστάκης ο Χρήστος. Μπράβο, το στην δίδυμο. Πρίζα δηλαδή. Στην πρίζα, πάμε λοιπόν, στην πρίζα. Όχι, ρε, μισή ώρα ποιος θα κάνει τώρα. Μαζί αυτή, μέχρι. Α, θα κάνουν δυόμιση ώρες. Τώρα αυτή είναι, δεν ξέρω, μάλλον ποιος είναι γιώτα αυτός. Αυτή είναι, αυτή είναι. Το λοιπόν. Δίδυμο. Εντάξει, ο Κωστάκης ο Χρήστος. Το δίδυμο, φαντασία, κολασία έρχεται φορτωμένο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά από τις 4. Έτσι να σχολιάσουμε και το ματσάκι. Κάτσε να πούμε λίγο, άλλο με ρωτάει για το σκορ. ΠΑΟΚ 4-1 με τη Λαμία. ΑΕΚ 3-2 με τον Άρη και Τωρίνο 3-3. 800 ποσοστό, βάλτε ένα ευρώ, πάρτε 800 ευρώ. Καλά τα λέμε. Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Εσείς μένετε εδώ στο Λίπερο 107 και 4.